Από όλα αυτά τα αστέρια, κύριε Βασάρα, ποιο είναι που ξεχώρισε? Και Ρονάλντο σφίριξε, έτσι. Έχετε σφίριξει Μπέκαμ, έχετε σφίριξει Πίρλο, Ζέντορφ, το ένα, το άλλο, Ρεάλ, μέσα στο Βερναμπέου. Λοιπόν, γράφω μέσα στο βιβλίο μου πρώτη επαφή με Ρονάλντο. Ναι. Κριστιάνο. Κριστιάνο Ρονάλντο, παίζοντα μέσα στο United, πρώτη του εμφάνιση Εθνική Πορτογαλία. Μαζί. Α, με την... Γράφω τι ακριβώς, πόσο προσέγγισα και το λέω. Υπήρχαν φάσεις σε οποίες υπήρχαν άνθρωποι, πραγματικοί ηγέτες. Δηλαδή είχα Μαλντίνι, τότε για Μίλα, Νέστα μαζί που ήταν και φίλοι, γιατί ο Νέστα ήταν φίλος και με τον Κολντεμπέλα. Α, που έπαιζε τον Πάο. Και γνωριστήκαμε σε κάποια φάση μαζί, όλοι μαζί στο αεροδρόμιο. Ναι. Ναι. Πολύ καλό παιδί. Ναι. Υπήρχε ο Ριβάλντο που τον έπαιξε σε όλες τις ομάδες, δηλαδή και Ολυμπιακό και Μίλαν. Ο οποίος γιος του, ο Ριβαλντίνιο, παίζει στη Ρουμανία. Α, ναι. Ναι. Υπήρχαν πολλοί τέτοιοι ηγέτες. Όπως για μένα, ένας από αυτούς τους ηγέτες, ο οποίος θα είναι και ομιλητής μου, να το πω έτσι, ο Στέλιος ο Μανολάς. Είναι μια γενιά, γιατί τον διάλεξα τον Στέλιος και με χαρά δέχτηκε, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ότι είναι αυτός ο οποίος έχει δει Αντώνη Βασάρα και κύριο Βασάρα πάρα πολύ καλά. Περισσότερο τον Αντώνη, αλλά και εμένα. Οπότε για μένα ήταν μια ηγετική φυσιογνωμία. Το Ρονάλντο το παίξατε και στο ημιτελικό, στον ημιτελικό, το United Milan. Ναι, με τότε ένα φανταστικό. Και Ρούνι, δύο γκολ. Φανταστικό Κακά. Με Κακά, μπράβο η Μίλαν. Ουσιαστικά έπαιζε Manchester United Κακά. Κακά, ναι. Ήταν το καλύτερο μου παιχνίδι από άποψη λιγότερα φάουλ. 5 γκολ, απίστευτος ημιτελικός. Ναι, ναι, 3-2. Δηλαδή το πλεονέκτημα στο στήριο. Πολύ λίγα φάουλ, ήταν ένα φοβερό παιχνίδι. Έχω πολλές άλλες ιστορίες, δηλαδή Ferguson, με Μουρίνιο να τον αποβάλω. Είμαι ο πρώτος διαιτητής που απέβαλε τον Μουρίνιο. Αλήθεια. Πόρτο Λάτσιο, ημιτελικός UEFA. Και μετά πολλές φορές ο Μουρίνιο όταν με έβλεπε ως παρατηρητή, θυμάμαι ήμουν μια φορά Μπαρτσελόνα Chelsea. Και μου λέει, θυμάσαι τότε, αλλά θυμόταν μόνο το Μαρσέι Πόρτο, που ήταν παιχνιδάρα. Τότε αυτός με την Πόρτο που έκανε αυτά. Τον έχω δει με Βαλένθια να λέει, δεν το ξέρω το διαιτητή, ενώ ήξερε να κάνει κάτι μαγικά. Τελικά η Τσέλσι να περνάει με τελευταίο σουτ του Εσχέν στα τελευταία λεπτά και να προκρίνεται και η Βαλένθια να μένει απ' έξω. Πώς είναι σαν άνθρωπος, είναι έτσι δυσκολός ή χαβαλές? Είναι απλός. Απλός. Είναι απλός άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Που μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την περίπτωση. Ναι. Είναι σε γκαλά, είναι κυρίως, παπηγιών ναι. κτλ. Όταν βλέπει ανθρώπους ενθουσιάζεται, όταν κάνει διακοπές τρελαίνεται. Ναι. Χαμελέοντας. Ναι. Και είναι από αυτούς τους προπονητές που δεν έπαιξε μπάλα, έτσι. Ναι, δεν έπαιξε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι άφησε μια εποχή. Άφησε και ένα. Όχι, άφησε, αφήνει. Δηλαδή, από ποια άποψη, άφησε μια εποχή σε αυτούς που δεν ήταν ποδοσφαιριστές. Έτσι, για να γίνουν. Και Ferguson. Ferguson, σερ. Πραγματικά, okay, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Λίγο με τον Βενγκέρ ήταν λίγο. Ο Βενγκέρ ήταν λίγο έτσι. Γκρινιάρης. Γκρινιάρης, ναι, ήταν γκρινιάρης. Το 2003 σφίριξατε και τον ημιτελικό αυτό που είπατε, το Πόρτο Λάτσιο, το 4-1 είναι. Ναι. Είναι η χρονιά που η Πόρτο αποκλείει τον Παναθηναϊκό ένα γύρο πριν, στα προημιτελικά. Με τον Ντερλέι, με τα δύο γκολ του Ντερλέι. Είναι η ίδια χρονιά, έτσι, για να το δούμε, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει πια. Είναι η Πόρτο, το παίρνει στο τέλος. Ναι. Είναι εκείνη ναι. η χρονιά. Ναι. Θέλω να πάω σε κάποια θέματα λίγο. Που θα μας λύσουν κάποιες απορίες. Ποιο είναι το μοντέλο διαιτητικά στην Ευρώπη, δηλαδή στις περισσότερες χώρες? Αυτό που έχει η Ελλάδα, είπατε ότι οι ξένοι διαιτητές πάνε μόνο σε τρεις χώρες, Κύπρο, Ελλάδα και Σαουδική Αραβία. Από ό,τι ξέρω, ναι. Δηλαδή, έτσι, όταν καλούνται, έτσι. Μόνο ο Σιδηρόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, πήγε και πέρσι, έπαιξε σε Σαουδική Αραβία. Σε Σαουδική Αραβία, πολύ πάνε. Λοιπόν, ποιο είναι το μοντέλο που υπάρχει γενικά όμως στην Ευρώπη, ποιο είναι αυτό το μοντέλο που εφαρμόζεται, αυτό ο ξένος αρχιδιαιτητής υπάρχει και σε άλλες χώρες? Δηλαδή, πώς είστε εσείς στη Ρουμανία, όπως έχουμε εμείς? Υπάρχει. Υπάρχει στην Κύπρο, που είναι ο Ντομένικο Μεσίνα. Αυτή τη στιγμή στην Αυστρία πήγε ο Βίκτορ Κασάι, ενώ πριν ήταν στην Βουλγαρία. Είναι ο Τσινέι Τσακίρ, ο οποίος είναι στη Γεωργία. Τώρα έχουν πιο πολύ κίνηση. Τα εποπτεύει η UEFA αυτά? Όχι, καμία σχέση. Δεν έχει σχέση. Η UEFA δεν έχει καμία σχέση με την ανάπτυξη της τοπικής διαιτησίας. Η UEFA έχει ένα convention, εντάξει, το οποίο είναι μια συνθήκη στην οποία έχουν συμφωνήσει όλες οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες. Στην οργάνωση και τη δομή της διαιτησίας, στο τι σημαίνει τμήμα διαιτησίας, τι σημαίνουν παρατηρητές, τι σημαίνει σώμα εκπαιδευτών, τι σημαίνει αξιολογίες, όλα αυτά. Και είναι σε ένα στάτους το οποίο το έχει ορίσει η FIFA. Κάτω από τη FIFA είναι η UEFA. Η UEFA έχει δώσει και κάποια άλλα επιπρόσθετα και μάλιστα επιδοτεί
έτσι, αυτές τις κινήσεις, δίνοντας ένα ποσό κάθε χρόνο, που σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια συνθήκη διαιτησίας στο σύστημα, το πώς εφαρμόζεται. Αυτή δεν λέει για ξένους ή για Έλληνες, λέει ότι ο πρόεδρος εκάστοτε ομοσπονδίας προτείνει τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, που έρχεται σε συνεργασία με την ομοσπονδία βάση μέσω του πρόεδρου της, επιλέγει τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας, τα οποία αυτά περνούν έγκριση από το ΔΣ, από την Εκτελεστική Επιτροπή της κάθε ομοσπονδίας. Άρα το μοντέλο δεν λέει αφαίρει Έλληνα ή ξένο. Το μοντέλο λέει τι πρέπει να κάνεις. Ότι πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο αριθμό διαιτητών και να τον ορίζεις κάθε φορά. Ότι οι ορισμοί πρέπει να έχουν αυτή τη διαδικασία. Ότι δεν επιτρέπεται η κλήρωση. Τα δικαιώματα του κάθε ενός διαιτητή για τις υποχρεώσεις του. Αυτά τα πράγματα. Στις χώρες τις άλλες. Στην Αγγλία, ας πούμε, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, νομίζω. Έχουν ένα συνδικάτο, μαζί τους είναι οι διαιτητές. Είναι επαγγελματίες, νομίζω, οι διαιτητές στην Αγγλία. Υπάρχουν και άλλοι επαγγελματίες. Στην Premier League, Φερρυπίν, υπάρχει και είναι η Premier League. Mm-hmm. Επίσης, ένας οργανισμός, ο οποίος συμμετέχει και η Ομοσπονδία, η Λίγκα κτλ. Και είναι marketing people, έχει τέτοιο staff το οποίο είναι. Okay, υπάρχει εκπαίδευση, υπάρχει και άλλοι. Αυτό είναι λίγο έξω convention. Σαν εταιρεία. Όχι λίγο, είναι έξω convention. Ναι. Αλλά ένα μοντέλο το οποίο. Το αποδέχεται η UEFA. Η UEFA λέει ότι αυτές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για το που πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Έχει αυτό το μοντέλο και το παρακολουθεί. Δηλαδή δεν λέει ότι αυτό το μοντέλο πρέπει να εφαρμόσουμε όμως. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό τώρα, ότι εκεί μιλάμε για κάτι άλλο. Έχουμε το Nationship, έτσι, το επόμενο. Mm-hmm. Που πάει παρακάτω εκεί είναι η Επιτροπή Διαιτησίας. Η οποία, προσέξτε, η Premier League, η Επιτροπή Διαιτησίας δεν ορίζει τους διεθνείς διαιτητές στα παιχνίδια της UEFA, τα ορίζει η Επιτροπή Διαιτησίας της Αγγλίας. Okay. Ωραία. Άρα η Επιτροπή Διαιτησίας περισσότερο είναι αυτή στην Premier League που ορίζει. Υπάρχει μια συνεργασία γιατί υπάρχει και μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας κανονικής. Οπότε είναι ένα μοντέλο. Αλλά υπάρχει η γαλλική επαγγελματική διαιτησία. Από την Ομοσπονδία. Η Πολωνική το ίδιο. Κάποιες άλλες χώρες έχουν έναν αριθμό επαγγελματιών. Δεν είναι όλοι επαγγελματίες. Δεν είναι όλοι. Όλοι οι κατηγορία. Κάποιοι Γάλλοι είναι επαγγελματίες ή όλοι οι Γάλλοι είναι επαγγελματίες. Στη Γαλλία νομίζω, ναι, είναι όλοι. Αλλά μπορεί να είναι η βοηθή κάποιοι μισοί. Ένας αριθμός. Η Ισπανία, η Γερμανία. Η Πορτογαλία, Φερρυπίν είναι αυτή η ομάδα. Η Ισπανία έχει επαγγελματικές διαιτητές. Όλους τους διαιτητές της λίστας. Το επαγγελματίας όμως διαφέρει από χώρα σε χώρα, έτσι. Ναι, στην Αγγλία προφανώς και είναι. Το επαγγελματίας μιλάμε για συμβόλαιο. Ναι. Πόσα μάτς θα παίξεις, συγκεκριμένα. Όχι, πρέπει να παίζεις συνέχεια. Δηλαδή δεν είναι. Είσαι κάτω από τον ορισμό του της Επιτροπής Διαιτησίας. Άρα κάνεις ένα συμβόλαιο και λες ότι παράγω τις υπηρεσίες μου για 2 χρόνια. Τόσο. Υπάρχουν σε κάποιες άλλες χώρες που στην Ιταλία να μένουν επαγγελματικοί έτσι σε κάποια φάση. Δηλαδή επαγγελματικά είναι ότι υπάρχουν συμβόλαια. Υπάρχουν όμως και χωρίς επαγγελματική διαιτησία συμβόλαια. Εντάξει, τι λέει η UEFA, ότι πρέπει να κάνεις ένα agreement, μια συμφωνία ετήσια για να προστατεύσει το διαιτητή, δεν μπορεί να τον βγάλει μεσούση της περίοδου. Έτσι, γι' αυτό είναι το agreement. Στο agreement δεν λέει ότι θα παίρνεις τόσα λεφτά, έτσι, αλλά όπου υπάρχει συμβόλαιο με αμοιβή μηνιαία, είναι το αυτό που λέμε επαγγελματικό. Ένας επαγγελματίας διαιτητής μπορεί να έρθει στην Ελλάδα να σφυρίξει, είναι μέσα στο, θα πρέπει να είναι μέσα στο συμβόλαιό του ότι μπορεί να πηγαίνει όταν καλείται από άλλες. Μπορεί να είναι και στο συμβόλαιο του να μην πηγαίνει. Να μην πηγαίνει. Δηλαδή πλέον μπορούν να κάνουν συμβόλαιο και να λένε ότι εγώ δεν θέλω να σφυρίξω. Ναι, γιατί ένας ποδοσφαιριστής Φερρυπίν, ο οποίος τον έχω ανάγκη σαν ομάδα, έχω κάνει ένα συμβόλαιο. Εντάξει, και σε κάποια φάση λέει ότι θέλω να παίξω, ας πούμε, τη μεικτή κόσμου εκεί. Αλλά επειδή την άλλη εβδομάδα έχω αυτό, σου λέει ότι. Υπάρχει όρος ότι όταν θα ρωτάς την ομάδα και θα συνεννοείσαι. Άρα λοιπόν μπορεί να γίνουν και τα δύο θέματα. Αλλά ο επαγγελματίας έχει να κάνει καθαρά ό,τι αμείβεται. Έχει ένα στάνταρ μισθό, έχει μια στάνταρ εκπαίδευση. Ναι. Υποχρεούται να είναι παρόν σε 1, 2, 3 συγκεντρώσεις το μήνα. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτές. Άλλοι έχουν 1, άλλοι έχουν 3, άλλοι έχουν 4. Εξαρτάται, 4 δεν έχει κανένας. Απλώς μπορεί να γίνεται online, ας πούμε, κάτι κτλ. Άλλοι ξεχωριστή εκπαίδευση για τους VAR. Επαγγελματίας είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει στις προπονήσεις, υποχρεωμένος να ελέγχεται. Είναι ένας επαγγελματίας διαιτητής, όπως είναι και ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Υπάρχουν χώρες, εγώ στη Ρουμανία, Φερρυπίν, δεν έχω επαγγελματίες διαιτητές, αλλά έχω μια επαγγελματική εκπαίδευση. Που σημαίνει ότι έχει υποχρεώσεις, καταλαβαίνω όμως και τα δικαιώματά του. Εκείνη είναι η διαφορά. Γιατί έχει και άλλη δουλειά, ναι. Από την οποία ζει. Έχει όμως, φτάσαμε σε σημείο τώρα οι περισσότεροι
Να ασχολείται μόνο με διαιτησία. Α, ναι. Αυτό θα ήταν μια λύση για την Ελλάδα να φτιάξουμε επαγγελματική διαιτησία 100%. Δηλαδή να πούμε ότι μαζεύουμε, βρίσκουμε 10-15 διαιτητές, οι οποίοι θα τους δώσουμε τα εχέγγυα να ζουν μόνο από αυτό και να σφυρίζουν μόνο. Μόνο αυτή να είναι η δουλειά τους. Αν μιλήσουμε για την επαγγελματική διαιτησία, χρειαζόμαστε άλλες 3 εκπομπές. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Διότι το πιο βασικό πράγμα πρέπει να γίνει είναι ακριβώς τι θέλουμε. Θέλουμε επαγγελματίες διαιτητές απλώς για να λύσουμε ένα θέμα, ή θέλουμε έναν καταρτισμένο καλά διαιτητή, άρα σαν το μοντέλο του ποδοσφαιριστή, που να του δώσουμε αυτό το περιθώριο να εκπαιδευτεί καλά, να είναι παρόν πάντοτε και να έχουμε απαιτήσεις ότι από αυτή την εκπαίδευση, από αυτή τη δομή που δημιουργούμε, θα είναι καλύτερη και απόδοση. Νιώθετε λίγο άτυχος που στις μέρες δεν υπήρχε το VAR. Δηλαδή ζηλεύετε λίγο τώρα με το πώς συμπεριφέρονται οι συναδελφοί σας, πόση ευκολία τους δίνει. Δηλαδή τώρα μιλάμε για κάποια λάθη που έχουν γίνει, έτσι. Ναι. Το VAR θα ήταν το ωραίο μου αλεξίπτωτο, θα έπεφτε και θα μου έλεγε: κοίταξε, εσύ τι δεν είδες. Ωραία, παπ. Και πρέπει να καταλάβουμε κάτι άλλο. Ο διαιτητής, το καλό με το VAR είναι το εξής. Ότι ο διαιτητής του αγώνα παίρνει πάντα την τελική απόφαση. Είναι λάθος αυτή η νοοτροπία στην Ελλάδα. Να κατηγορούμε βαρίστες, να κατηγορούμε τα πάντα. Όχι. Ναι. Ο διαιτητής αυτός παίρνει τελική απόφαση. Άρα λοιπόν, όταν εγώ μου έλεγε, καλά, εσύ πάνε λίγο να το δεις. Εντάξει ρε Μπούρμπο, πέναλτι. Εντάξει ρε Κονέ, πέναλτι. Εντάξει ρε Μπέκαμ, κόκκινη. Σώθηκα. Ποιο λάθος ήταν αυτό, δηλαδή από τα πόσα λάθη να έχω κάνει. Μην πω και νούμερο, γιατί μπορεί κάποιοι να λένε ότι μετράω και τα λάθη μου. Από τα 10, 100, ας πούμε. Τα 8 στα 10, είναι σίγουρο θα είχαν διορθωθεί με VAR. Θα είχαν διορθωθεί. Βέβαια, δεν είναι υποχρεωτικό ο διαιτητής, άπαξ και το φωνάξει ο VAR, να αλλάξει την απόφασή του, αν είναι σίγουρος. Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτός αποφασίζει. Αν θα αλλάξει ή θα παραμείνει. Καλό είναι βέβαια να παίρνει και την απόφαση ο διαιτητής, γιατί βλέπουμε διαιτητές να μην παίρνουν απόφαση ποτέ και απλά να περιμένουν την ειδοποίηση. Σκεφτόμουν να βγάλει τα κάστρα από τη φωτιά ο άλλος. Σκεφτόμουν πριν αυτό που λέει τώρα ο Αριστοτέλης, ότι πλέον ο βοηθός του διαιτητή δεν είναι ο επόπτης, είναι ο VAR. Δηλαδή πλέον πιστεύω ότι αφήνονται περισσότερο στο ότι okay, δεν θα σφυρίξω κάτι, γιατί ξέρω ότι μπορεί να με φωνάξει. Το τελευταίο παράδειγμα είναι ο κ. Παπαπέτρου. Δεν πήρε απόφαση στο πρώτο πέναλτι, δεν πήρε απόφαση στο. Καλά, στο δεύτερο που είναι η μπουνιά του δεύτερου πέναλτι. Να πούμε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με την γενική ονομασία για να πάω και στο τελευταίο. Ότι διαιτητής, λόγω του VAR, εντάξει, είναι αυτός ο οποίος βλέπει στο περιθώριο που του δίνεται να δει κάποια πράγματα. Φάσεις οι οποίες αποδεικνύονται από την πίσω κάμερα, δεν μπορούσα να τις δει. Αυτόματα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον διαιτητή. Εντάξει, διότι δεν υπάρχει εκεί διαιτητής. Δεν υπάρχει κάποιος να μπορεί να το δει. Μιλάω γενικά τώρα, έτσι, για να γίνω σαφής. Τέτοιες περιπτώσεις εγώ δεν τιμωρώ το διαιτητή. Δεν τιμωρώ, δεν μου αρέσει το τιμωρώ. Δεν θεωρώ ότι έχει κάνει λάθος. Θα θεωρήσω ότι έχει κάνει λάθος αν πάει να το δει και δεν πάρει τη σωστή απόφαση. Να. Άρα λοιπόν, το VAR γνωρίζοντας ότι μπορεί να καλύψει ένα μέρος, γιατί σε κάποιες χώρες έχει λίγες κάμερες, σε κάποιες χώρες έχει πάρα πολλές από παντού. Εκεί λοιπόν θα το δει, θες δεν θες. Εκεί λοιπόν ο διαιτητής ο οποίος έχει κάνει ένα λάθος δεν το δει. Okay, έχει κάνει ένα λάθος. Μπορούσε να το δει. Κανένας δεν ρωτάει σε αυτή την Ελλάδα αν ο διαιτητής μπορούσε να το δει. Δεν είναι μέσα ενδιαφέρει. Ο διαιτητής στην Ελλάδα πρέπει να τα δει όλα. Όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Έτσι, για να το πάμε και πιο μην πούμε οι Έλληνες το κάνουν. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που έχει κάνει λάθος, το βλέπεις, το διορθώνεις. Εάν παραμείνει σε μια απόφαση λάθος, στην βαθμολογία σου είναι δύο λάθη. Okay. Αν μπορεί να το δει και δεν το σφυρίζει, αν μπορεί να το δει. Έχει ευθύνη. Έχει ευθύνη. Το λεγόμενο 7,9 που λέμε. Α, okay. Έτσι, το οποίο τιμωρεί για το important mistake. Το, αλλά μετά το διορθώνει. Μετά το διορθώνει. Ναι. Δεν το διορθώνει, είναι δύο λάθη. Τώρα, να πάμε σε αυτό το οποίο έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα εγώ που κοιτούσα τότε, γιατί εμείς στη Ρουμανία, να το πω έτσι, στο VAR, είμαστε 2 χρόνια. Διανύουμε τον δεύτερο. Α, νωρί, είναι νέο ακόμα το εγχείρημα. Mm. Ό,τι έχουμε κάνει, κάναμε προετοιμασία και χωρίς VAR μαθήματα από άλλες χώρες. Και εκεί χρησιμοποίησα πάρα πολλά. Αυτό που έδωσε πολύ μεγάλη σημασία είναι να βγει από το μυαλό τους ότι το VAR υπάρχει όταν παίζουν. Δηλαδή, εγώ θέλω το διαιτή να είναι εκεί. Εγώ θέλω τις αποφάσεις όλες μέσα στο γήπεδο. Εάν δεν μπορείς να δεις κάτι, το καταλαβαίνω να επέμβει το VAR. Υπάρχουν και φάσεις οι οποίες
ο VAR δεν μπορεί να επέμβει γιατί δεν είναι το ξεκάθαρο προφανές λάθος. Δηλαδή μπορεί να απορριμμινευτεί από σένα πέναλτι, από σένα όχι, από μένα διαφορετικά. Άρα υπάρχει ήδη μια αμφισβήτηση, άρα είναι αυτό που δεν μπορεί να επέμβει VAR. Δεν είναι ξεκάθαρο για όλους μας. Αυτό που επέμενα λοιπόν τότε είναι το εξής και επιμένω συνέχεια, είναι ότι θέλω μια ομάδα μέσα στο γήπεδο η οποία θα συνεννοείται και θα παίρνει τις αποφάσεις μέσα στο γήπεδο. Ο βοηθός, έχω την ειδοεπικοινωνία. Θα με προστατεύει, θα με προλαβαίνει, θα με ειδοποιεί, θα μου δίνει, θα υπάρχει μια εγρήγορση, μια ομάδα η οποία έχει συνεχόμενη συνεργασία. Τι πάει να πει, δεν βλέπεις το λάθος, είσαι βοηθός και είσαι μπροστά, δεν είναι κίτρινη κόκκινη. Έχεις ευθύνη. Θα μιλήσεις, θα πεις είναι κίτρινη, θα μιλήσεις είναι, είναι κόκκινη. Θα μιλήσεις είναι φάουλ. Παίρνει επιθετικό, το βάζει τον ολοκάτω, προχωράει, βάζει την μπάλα γκολ. Έχεις άλλη γωνία. Θα σηκώσει τη σημαία, φίλε μου. Θα το πεις. Δεν περιμένεις το VAR. Αυτό θα προστατεύσει και θα δώσει μεγαλύτερη αξιοπιστία στο ποδόσφαιρο. Και τον θέλω, θέλω την ομάδα των διαιτητών να παίρνει αποφάσεις μέσα στο γήπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν δεν, γιατί κάποιες φορές δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εμείς έχουμε μεγάλα προβλήματα με το θέμα του offside όταν χιονίζει. Σε κάποιες περιπτώσεις που οι προβολείς είναι πολύ κάτω και δεν φωτίζονται οι περιοχές και χάνονται οι γραμμές. Για να γίνει το calibration, έτσι, για να, αυτό χρειάζεται ξεκάθαρες οι άσπρες γραμμές. Δεν υπάρχουν άσπρες γραμμές. Δεν μπορεί να υπάρχει offside line. Και ευθεία οι γραμμές. Κύριε Βασάρα, για να το ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο, πρωτόκολλο VAR. Ναι. Πού επεμβαίνει, πού δεν επεμβαίνει. Ναι, ποιες είναι οι καταστάσεις που πρέπει να επέμβει. Ναι. Ωραία, είναι πού επεμβαίνει ο VAR. Ναι. Ο VAR πρέπει να επέμβει σε ένα ξεκάθαρο και προφανές λάθος. Είναι τέσσερις κατηγορίες. Είναι το goal no goal. Δηλαδή, εάν έχει μπει σωστά το goal, αν έχει προηγηθεί foul, αν έχει υπάρχει offside, αν υπάρχει οποιαδήποτε παράβαση πριν επίτευξη του τέρματος. Το VAR δεν κρίνει αν πέρασε ή δεν πέρασε η μπάλα. Γιατί γι' αυτό υπάρχει το GLT, το Goal Line Technology. Το θέμα είναι το εξής, ότι το VAR μπορεί να έχει ένα δεδομένο που πραγματικά βλέπει ξεκάθαρα την μπάλα μέσα ή όχι ξεκάθαρα, οπότε παίρνει απόφαση ότι στην πρώτη περίπτωση ξεκάθαρα μέσα, αλλά πρέπει να υπάρχει γωνία, πρέπει να υπάρχει κάτι, μια επαφή, είτε στον αέρα, οπότε είναι goal. Αλλά είναι πληροφορία πάλι. Και, είναι, και φωνάζει το διαιτητή γι' αυτό. Εκεί λοιπόν, όταν υπάρχει factual, όταν υπάρχει γεγονός ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται να φωνάξει κανένα διαιτητή. Τέτοιες περιπτώσεις είναι μια παράβαση, και πάμε τώρα στη δεύτερη κατηγορία που είναι το πέναλτι, αν είναι μέσα ή έξω. Έχει δώσει ο διαιτητής το foul. Άρα ο VAR επεμβαίνει και λέει ναι, το foul είναι έξω. Δεν του λέει αν είναι foul ή δεν είναι. Δεν μπορεί να του πιάνει όχι, το foul. Όχι, γιατί στο foul δεν μπορεί να επέμβει. Ναι. Αν όμως αυτό το foul γίνει μέσα. Μπορεί να του πει. Είναι, εκεί μπορεί να το πει. Είναι ή δεν είναι. Άρα είναι η φάση του Ιωαννίδη με τον Άβυλα πέρσι, παράδειγμα. Δεν το θυμάμαι, δεν το έχω δει. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι έξω από την περιοχή είναι ή δεν είναι φάουλ, είναι κρίση του διαιτητή. Αν όμως αυτό το φάουλ το οποίο έχει σφυρίξει ο διαιτητής έγινε μέσα στην περιοχή πέναλτι, τότε πλέον είναι φάξιο και του λέει ναι, η επαφή είναι μέσα, δεν χρειάζεται να το δει. Δεν χρειάζεται να το δει ο διαιτητής. Και τότε είναι, και παίρνει την απόφαση. Μπορεί να είναι το χέρι να είναι μέσα στην περιοχή πέναλτι ή έξω. Οκ, okay, τότε λοιπόν, ανάλογα με την απόφαση που έχει πάρει, θα το βοηθήσει. Πάντως, ό,τι είναι πέναλτι είναι ο πέναλτι, είναι ή δεν είναι που λέμε, εκεί μπορεί να επέμβει ο VAR και να ενημερώσει τον διαιτητή για on-field review, δηλαδή να το δει στο γήπεδο, στο monitor, μόνο όταν είναι ξεκάθαρο και προφανές το λάθος. Παραδείγματα του goal που μπορούν να μπουν με το χέρι, όταν αυτό είναι εντελώς τυχαίο, αλλά μετά ακριβώς από το παίξιμο της μπάλας με το χέρι, το ακούσιο, έτσι, ο ίδιος σκοράρει και βάλει γκολ, δεν θεωρείται, γιατί θέλει ο κανονισμός το χέρι στην τελευταία του φάση να μην έχει παίξει ρόλο κανέναν για ένα γκολ. Τυχαίο ή άτυχο. Τυχαίο ή άτυχο. Αν βρει το χέρι, δεν μετράει γκολ. Ναι. Να είναι ο τελευταίος. Το τελευταίο σημείο του σώματος που θα επιτευχθεί ένα γκολ. Άρα λοιπόν, αν είναι σκεμμένο, σε όποια φάση και να γίνει, τιμωρείται. Άρα αυτό είναι για τον γκολ όμως, γιατί για τον αμυνόμενο υπάρχει διαφορά. Πρόσεξε όμως τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει και ένα σκεμμένο χέρι, ο οποίο παίρνει την μπάλα με το χέρι, πάει σε γκολ και σου κάνει άλλο πέναλτι. Άρα έχει γίνει ήδη η παράβαση πριν, το σκεμμένο χέρι, το πέναλτι δεν τιμωρείται ή καταργείται. Πάντα με on-field review όμως, γιατί είναι θέμα κρίσης. Βλέπει ότι έχει κάνει λάθος για το φάουλ του προηγούμενου παίξιμο της μπάλας με το χέρι, άρα είναι περιοχή πέναλτι που πρέπει να αλλάξει. Η άλλη κατηγορία είναι ότι
έχω δώσει μια κόκκινη κάρτα σε λάθος παίχτη. Τι είναι αυτό το προσωπείο που λέμε, ναι. Ναι. Δηλαδή είναι το miss identity, ότι έχω κάνει λάθος την ταυτότητα του παίχτη, άρα εκεί πρέπει να επέμβει. Δεν μπορεί να επέμβει το VR για δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εδώ έχω μια ένσταση. Δεν είναι. Ναι. Δεύτερη κίτρινη δεν είναι κόκκινη και ουσιαστικά πάλι δεν αφήνει μια ομάδα με 10 παίκτες. Τι γίνεται γιατί να μην τώρα εδώ. Να... Επειδή η άλλη κατηγορία που θα μιλούσαμε είναι η κίτρινη ή η κόκκινη, έχει να κάνει με την εξής φιλοσοφία. Δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει φερθεί βία, έχει κάνει ένα serious foul play, ένα σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι, να μείνει ατιμόρυτο, όταν πραγματικά αυτό διακινδυνεύει τη σωματική ακυρότητα του αντιπάλου. Άρα η κόκκινη κάρτα θα πρέπει να έρθει σε on-field review, να τον δει για να μπορεί να πάρει την απόφαση. Η κίτρινη κάρτα είναι λίγο πιο, να το πω έτσι, υπάρχουν διαφορετικά χρώματα κίτρινες. Ναι. Και καμιά φορά είναι και η αδικία. Και η διαμαρτυρία. Έχει κάνει άλλος μια κίτρινη ξεκάθαρη, έχει κάνει άλλος κάποια κίτρινη στα όρια. Πάλι κίτρινη είναι. Όπως έχει κάνει άλλος λίγο πέναλτι και πολύ. Πάλι πέναλτι είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκεί λοιπόν τι θέλουμε να τιμωρήσουμε, το προφανές. Άρα λοιπόν γι' αυτό λέει αυτή τη στιγμή το πρωτόκολλο ότι κίτρινη δεν μπορούν να σε αφήνουν να κρίνεις. Έστω και αν είναι η δεύτερη. Γιατί ο διαιτητής γνωρίζει αν είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Άρα αν εσύ επέμβεις, δεν θέλουμε να επέμβεις για δεύτερη κίτρινη. Βασικά είναι πράγματα τα οποία ακόμη συζητούνται. Ναι, αυτό το ρωτάμε. Το Μάρτιο θα συζητηθεί ένα από αυτά τα θέματα είναι αυτό. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να πάρω και αυτή την απόφαση. Και να ξέρετε κάτι. Ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει πρώτα μια δοκιμή. Γιατί άκουσα τώρα και μια πορτοκαλί. Για την πορτοκαλί για 10 λεπτά έξω. Ναι. 10 λεπτά. Πόλο. Όσο σκέφτομαι ότι αυτή η πορτοκαλί μπορεί να τη δείξει στην Ελλάδα. Στο τέλος αυτό το πορτοκάλι θα είναι δηλαδή, πολύ μεγάλο. Δύο ρωτήσεις γιατί θα τις ξεχάσω. Κάνω control, είμαι μέσα στην περιοχή. Κάνω control, οπουδήποτε βασικά. Είμαι επιτιθέμενος. Control από πόδι, χέρι, μου στρώνεται και σκοράρω. Ναι. Αυτό είπαμε αυτό. Όχι, λέει το μου στρώνεται, είπε. Ναι. Δεν σκοράρω με το χέρι. Όχι. Κάνω control με το πόδι. Μου έρχεται στο χέρι λίγο. Τελευταίος παράγοντας είναι το χέρι. Άρα θεωρείς ότι ενώ παίζεις την μπάλα, παίζεις την μπάλα πάνω στο σώμα σου. Ναι, κατά λάθος από το πόδι μου πάει στο χέρι μου. Ναι, παίζω την μπάλα στο σώμα μου, δύσκολα κάποιος το κάνει. Με κατεπίτηδες, σωστά. Άρα λοιπόν παίζεις την μπάλα με το ίδιο σώμα. Γιατί θες να παίξεις την μπάλα. Σηκώνω την μπάλα. Παίξεις μου πάει να κάνεις εσύ. Νορμάλ είναι να έχεις το χέρι εκεί που πέραν. Ακριβώς. Η μπάλα πάει εδώ. Και μου στρώνεται μπροστά. Και σκοράρω μετά με το πόδι. Ωραία. Αυτό λοιπόν έγινε γιατί δεν θα θεωρηθεί γκολ. Ναι, άκυρο το είπα. Θα ακυρωθεί. Είναι μια... Δεν θα τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα. Ναι, είναι άθλημα. Γιατί είναι ένα τυχαίο χέρι που προκάλεσε ένα γκολ. Αν μετά από αυτό κάνεις μία πάσα δεξιά, πάει η μπάλα μετά και γίνει άλλη μία σέντα και μπει γκολ, γκολ. Άμα κάνω assist απευθείας. Απευθείας και assist απευθείας, δηλαδή πρέπει να το assist απευθείας και αυτό θεωρείται, θέλει δηλαδή ο κανονισμός να πει ότι αυτός ο παράγοντας που βοήθησε άμεσα να γίνει το γκολ ήταν έστω και το τυχαίο χέρι. Όταν όμως υπάρχει η πάροδος του χρόνου, υπάρχει μια κατεύθυνση προς τα πίσω. Υπάρχει μια assist η οποία έχει γίνει εκεί. Μετά από αυτό, κάνει ο άλλος μια προσποίηση και σουτάρει. Δεν μπορώ να το θεωρήσω ότι αυτό είναι το τελευταίο, γιατί ο παίκτης αυτός, ό,τι και να γινόταν, θα βάζει τον γκολ. Μόνο είναι offside, βέβαια. Με το skill του, έτσι, με την δεξιοτεχνία του. Όχι από τη βοήθεια τρίτου παράγοντα. Στο offside το θεωρεί, βέβαια. Στο άμεσο. Στο offside το θεωρεί. Στο offside τι εννοεί, δηλαδή. Του παίκτη που μπορεί να δώσει την πάσα. Ναι, το offside ναι, είναι offside. Γιατί ο παίκτης όταν είναι σε θέση offside, από την κανονική θέση έδωσε την πάσα σε έναν άλλον. Αλλά το offside τιμωρείται όπως και εμείς. Λοιπόν, είμαστε αμυντικό. Έχω άλλη μία. Κάνω, ο διαιτητής βλέπει φάουλ. Ναι. Στο όριο της περιοχής. Okay. Τον φωνάζει ο βίντεο assistant referee. Του λέει, είναι μέσα. Όπως είπατε αυτό που είπατε πριν, το πράγμα. Φάουλ είναι μέσα. Είναι μέσα. Ναι. Άρα είναι πέναλτι. Έχει δικαίωμα ο διαιτητής, αν πάει να δει τη φάση ή δεν πάει να δει τη φάση. Δεν πάει. Άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση, αν δεν είναι φάουλ, να διορθωθεί. Όπα, όπα. Μπορεί να το έχει δει λάθος ο διαιτητής. Τώρα κατάλαβα τι θέλω να μου πεις. Το ένα είναι το γεγονός ότι ο VAR συμφωνεί ότι είναι και φάουλ, είναι και μέσα. Αν όμως... Έχει δικαίωμα να του πει δεν είναι φάουλ. Ναι. Αν η παράβαση γίνει μέσα στο πέναλτι, εντάξει, και για αυτόν δεν είναι πέναλτι, εντάξει, θα πρέπει να τον καλέσει. Άρα μπορεί να ανατραπεί και το φάουλ. Όχι για αυτόν δεν είναι πέναλτι. Για τον VAR δηλαδή, είναι μια φάση η οποία δεν είναι ξεκάθαρο και προφανές φάουλ που τιμωρείται με πέναλτι. Για τον VAR είναι μέσα, αλλά δεν είναι πέναλτι. Αυτό λέμε. Αν λέμε για τον VAR είναι μέσα, είναι για όλους μέσα.
Είναι okay, ξεκάθαρο. Σωστά. Είναι το factual που λέμε, το γεγονός. Το γεγονός το έχουμε. Έστω ότι ο διαιτητής έδωσε φάουλ απ' έξω. Okay. Λοιπόν, είναι μέσα όμως. Τώρα, έχει ο VAR, ξέρει ότι είναι μέσα, αλλά λέει ότι αυτό το φάουλ δεν είναι ξεκάθαρο. Εντάξει. Δεν συνιστά πέναλτι για μένα. Ναι. Είναι βούτα, ας πούμε. Ναι. Δεν, είναι είναι, δεν υπάρχει επαφή, να σου το πω. Δεν υπάρχει επαφή. Δεν ναι. υπάρχει επαφή. Ναι. Πρ, δίνω εγώ το φάουλ, δεν υπάρχει επαφή. Λάθος το φάουλ, αλλά έχω δώσει έξω. Ωραία. Λοιπόν, αν, το είναι, αν είναι μέσα, αν είναι μέσα η παράβαση που εγώ έχω σφυρίξει για έξω, δεν υπάρχει επαφή. Αλλά έγινε μέσα αυτό το, αυτή το γεγονός. Και εγώ το έδωσα έξω, δεν μπορώ εγώ να ευνοήσω αυτό. Και λοιπόν έρχεται ο VAR και του λέει, κοίταξε να δεις, είναι αυτό. Τώρα λέμε περιπτώσεις που δεν είναι φάουλ, δεν υπάρχει παράβαση, δεν υπάρχει αγωνιά ή υπάρχει ένα φάουλ πριν το πέναλτι, άρα προηγήθηκε άλλος μέσα, έλα να το δεις. Άρα λοιπόν, ναι, καταλαβαίνω ότι είναι μέσα, τώρα λοιπόν σου δείχνω ότι δεν έχει γίνει όπως το περιέγραψες, γιατί τι γίνεται. Το πολύ σωστό που πρέπει να εκπαιδευτούν οι διαιτητές είναι στο θέμα της επικοινωνίας. Καταρχήν να ξέρετε ότι κάθε διαιτητής εκφράζει την άποψή του απευθείας. Με το που δίνει μια παράβαση, λέει ότι έχω δώσει αυτό το φάουλ, γιατί υπάρχει μια ανατροπή, υπάρχει μια γωνιά, υπάρχει μια χτίση χεριού, υπάρχει χέρι. Τότε λοιπόν καταλαβαίνει ο VAR τι έχει δει ο διαιτητής. Όταν δει ότι υπάρχει γεγονός το οποίο έχει λείψει από την περιγραφή του, τότε του λέει ναι μεν, αλλά σε καλό για on-field review, γιατί υπάρχει και αυτό. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχει ένα φάουλ πριν το penalty. Άρα λοιπόν έχει τη δυνατότητα στο on-field review να πάρει και να πάρει τη σωστή απόφαση. Λοιπόν, επειδή έγινε και πρόσφατα σε αγώνα Champions League και μάλλον θα το έχετε δει, Paris Newcastle, η μπάλα του αμυντικού, πάει να διώξει ο αμυντικός, η μπάλα βρίσκει στο σώμα του είτε στο πόδι του και μετά στο χέρι. Έχω δει τι έχει γίνει. Ωραία. Δεν αυτό θέλω είναι penalty αυτό. Δεν θέλω να πάρω θέση γι' αυτό. Δεν μου επιτρέπεται να πάρω τη θέση γι' αυτό. Α, okay. Και θα σας πω ότι είμαστε ξεκάθαροι στο θέμα του χεριού. Τον κανονισμό πείτε μας μόνο, για να καταλάβουμε. Ναι, το χέρι έχει γίνει καλύτερα αποδεκτό σαν κανονισμός από ό,τι παλιότερα. Παλιότερα υπήρχαν κριτήρια τα οποία δεν συνάδουν με το πώς παίζεται το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, παλιότερα έχεις κάνει μια κίνηση που δεν μπορεί να υπάρχει σε άλλη, παίζοντας την μπάλα ή μαρκάροντας για την μπάλα. Εκεί λοιπόν είναι το justifiable που λέμε, δηλαδή είναι αυτό το οποίο αρμόζει για μια ποδοσφαιρική κίνηση και δεν τιμωρείται. Κάποτε, ας πούμε, λέγαμε είναι η κοντινή απόσταση ή μακρινή. Ναι, αλλά με είναι η κοντινή απόσταση και εγώ πάω έτσι, ναι, σαν τον Άγιο Ανδρέα, έτσι και πάω έτσι. Θα την κόψω την μπάλα. Δεν διαβάζω καλά, εντάξει, τη φάση, εγώ σαν αμυντικός. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν είναι το κοντά. Είναι να πούμε το πώς ακριβώς πρέπει να εφαρμόζεται. Και λέει μετά σε κάποια φάση ο κανονισμός που άλλαξε. Και λέει, okay, σε περίπτωση οι οποίες είναι αμφισβητούμενες και η μπάλα και το χέρι είναι πάνω από τον νόμο, okay, έξω από το σώμα, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δίνετε το... Ακόμα και όταν βρει πριν... Α, Αυτό έχει γίνει ένα άλλο λάθος μεγάλο στην Ελλάδα. Α, δεν υπάρχει αυτός ο παράγοντας. Να πω πώς έγινε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια τεράστια παρεξήγηση. Πώς έγινε, γιατί? Μια τεράστια παρεξήγηση ήταν μια τεράστια λάθος οδηγία. Πάμε να πούμε τώρα το τι ακριβώς συμβαίνει γενικά με το χτύπημα στο χέρι κτλ. Είπα προηγουμένως που ο Αριστοτέλης ότι όταν εγώ θέλω να παίξω την μπάλα, παίζω την μπάλα με το κεφάλι, παίζω την μπάλα με το πόδι, ποια είναι η λογική θέση του χεριού μου για αυτή την κίνηση? Αυτή. Για να πάρω φόρμα. Εάν λοιπόν από μένα πάει εδώ, δεν είναι χέρι. Εντάξει. Γιατί δεν έκανα. Είναι αυτό το. Τα λέω καλύτερα στα αγγλικά, το deflection που λέμε. Δεν είναι το deflection. Το deflection δεν πάει να πει ότι είναι deliberate play, ότι είναι σκεμμένο παίξιμο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ πάω όπως πάω έτσι. Εντάξει. Και όπως πάω έτσι, έχει την μπάλα εδώ, τάκ και εδώ. Αυτό που κάνω εγώ ήδη είναι να έχω μεγαλώσει το σώμα μου, εσκεμμένα, από απόσταση. Άρα αυτό είτε χτύπησε είτε δεν χτύπησε, θεωρείται ότι αυτή είναι την κανονική θέση του κεφαλιού και έχει μεγαλώσει το σώμα μου. Άρα λοιπόν, μην λέμε ότι κάθε φορά που ακουμπάει μπάλα πάνω δεν είναι χέρι. Εντάξει. Okay. Αν πάω εγώ έτσι και βρει τη μύτη μου και μετά στα χέρια μου, τι πάει να πει ότι χτύπησε εδώ, αφού είχα ξεκάθαρη θέση να πάω γι' αυτό. Και υπάρχουν οι περιπτώσεις που εγώ πάω να δώσω μια κεφαλιά και έχει την μπάλα από εδώ και πάει εδώ. Δεν ήθελα να το κάνω. Έπαιξα πάνω στο σώμα μου. Παίζεται. Εδώ δεν είναι όμως μεγάλωμα. Όπου και να είναι. Εγώ κάνω αυτό να κάνω. Και κάνω αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που πάω να σουτάρεις
Δεν σου πω, έχω το χέρι. Έχει την μπάλα από εδώ, εδώ. Πού είναι το χέρι, πάνω είναι. Α. Δεν μας πειράζει. Είναι... Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά αυτή την κίνηση. Είναι θέμα ισορροπίας. Ναι. Άρα λοιπόν έχετε το ποδόσφαιρο και λέει για περιπτώσεις τις οποίες είναι δεδομένο ότι αυτή είναι η θέση του χεριού. Για την πράξη που κάνεις εσύ όμως. Για το παίξιμο της... εσύ που παίζεις την μπάλα. Αν εγώ παίξω την μπάλα με αυτή την κίνηση που θεωρείται ποδοσφαιρική, εντάξει, δεν είναι χέρι. Αν όμως δεν παίξω με την μπάλα και πάω σε αυτή την ίδια κίνηση, δεν στο συγχωρώ. Είναι χέρι. Δεν έπαιξα εγώ την μπάλα σε μένα. Έπαιξε άλλο την μπάλα και εσύ πήρες μια τέτοια θέση που μεγάλωσε τον όγκο του σώματος. Άρα κάτι εκφράσεις. Και επίσης να πω ότι η UEFA περισσότερο υποστηρίζει και με και τις καινούργιες οδηγίες κλπ. Ότι όσο πιο κοντά είναι το χέρι, τόσο είναι καλύτερα να μην δίνουμε πέναλτι. Γιατί δεν προλαβαίνει να αντιδράσει και διαφορετικά. Ναι, να καταλαβαίνουμε λίγο την. Άρα αυτό ισχύει με την κοντινότητα, με την απόσταση. Έχει να κάνει μόνο με το θέμα ότι όταν έχει μια αμφιβολία. Όταν έχει μια αμφιβολία, σκέψου λίγο. Εγώ αυτό που λέω στους δικούς μου διαιτητές που διδάσκω, γενικά, λέω το εξής, ότι πρέπει να υπάρχει φιλοσοφία του. Και τους λέω το εξής, ειδικά στους VAR, αλλά και στους διαιτητές να ξέρουν. Υπάρχει άλλη εναλλακτική θέση του χεριού για αυτή την περίπτωση? Όχι, άρα είναι κανονική. Είναι το πολύ απλό, δηλαδή σκεφτείτε εκείνη την ώρα, μπορούσε να το έχει αλλού το χέρι? Όχι, δεν μπορούσε. Άρα δεν είναι πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι. Άρα και φράση είναι υποκειμενικό, όπως... βέβαια. Είναι υποκειμενικό, ναι, ο καθένας. Είναι καθόλου υποκειμενικό. Γιατί να σου πω κάτι. Για κάποιον δεν μπορεί να μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, για άλλον μπορεί να μην μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Ναι, αλλά πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό. Διότι αν εμείς πιστεύουμε ότι το δεξί πόδι πάει μαζί με το δεξί χέρι, τότε όλα είναι χέρια. Ναι. Εντάξει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν περπατάμε, όταν τρέχουμε, είναι χιαστή η κίνηση. Είναι αντίθετη κίνηση. Όταν τρέχω εγώ με το δεξί, το αριστερό μου θα είναι εδώ. Και ένας αμυντικός δεν μπορεί να σηκωθεί για κεφαλιά βάζοντας τα χέρια πίσω, προφανώς. Προφανώς. Ούτε να πέσει, ούτε να πέσει για τάκλινγκ. Ούτε θέλουμε όμως, ούτε θέλουμε όμως και τους αμυντικούς να πηγαίνουν όλη την ώρα με τα χέρια πίσω να παίζουν μπάλα. Δεν είναι μπάλα τώρα αυτή. Δεν ποδόσφαιρο τώρα αυτό. Εκφράσεις όπως χέρι στήριξης υπάρχουν αυτά? Σαφώς. Το χέρι στήριξης είναι αυτό το οποίο είναι σε μια κοντινή απόσταση που κάνεις τάκλινγκ για την μπάλα και αναγκαστικά βάζεις το χέρι σου εδώ για να μπορείς να πάει κάθετα. Και τι γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις της στήριξης? Εξωστρακίζει την μπάλα ή πάει κατευθείαν στο χέρι ή από εκεί που περίμενες να πάει εκεί πάει εδώ. Αυτό δεν μπορεί να είναι χέρι. Είναι χέρι στήριξης, το οποίο δεν γίνεται προς την μπάλα, γίνεται για να στηρίξει το σώμα. Αν όμως από απόσταση 10 μέτρων εσύ πας να στηριχτείς, γιατί πράγμα στηρίζεσαι? Δεν στηρίζεσαι για να κάνεις τάκλιν. Στηρίζεσαι και απλώνεις το σώμα σου για να το μεγαλώσεις. Τότε είναι χέρι. Ωραία, μια άλλη απορία που έχουμε πάντα. Μπορούν οι γραμμές του VAR να πειραχτούν? Γιατί εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε ακούσει. Να μπουν λάθος. Ναι, λοιπόν, ποιος τις βάζει αρχικά να πούμε, αν μπορούν να μπουν λάθος? Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι μια ερώτηση που καλά κάνεις και μου την κάνεις, γιατί δεν έχει λύσει κανένα στην Ελλάδα από ό,τι κατάλαβα. Δεν την έχει λύσει, όχι. Λοιπόν, γιατί πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, οι γραμμές του offside είναι 3D. Δεν μπορείς 3D γραμμές να τις ερμηνεύσεις διαφορετικά όταν γίνεται σε απλή εικόνα, σε 2D. Εντάξει. Γιατί πολύ απλά το 3D θα κάνει κάποιες καμάρες και τα λοιπά, το οποίο όταν πάει το βάλεις πάνω σε ένα χαρτί, εντάξει. Βλέπεις ότι άμα δεις από εδώ, ας πούμε, είσαι στη Λάρισα και θες να δεις τη Θεσσαλονίκη, εντάξει, τη βλέπεις πολύ μακριά. Άμεσα από πάνω τη βλέπεις δίπλα. Ωραία. Άρα λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Όταν έχουμε τις γραμμές του offside, υπάρχει ένα software. Στο ήμι αυτόματο, για να μάθει ο κόσμος τώρα, το οποίο θα εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα. Ήδη βγάλαμε τα αποτελέσματα στο τελευταίο meeting που κάναμε στο πάνελ της Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης. Είδαμε τα αποτελέσματα εντυπωσιακά για το θέμα των δευτερολέπτων για το offside και πάει να μειωθεί σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα το θέμα του offside. Τι έχετε γραμμή? Έχετε γραμμή και πιάνει το τελευταίο μέρος του σώματος του αμυνόμενου. Εκεί λοιπόν ορίζεται λοιπόν και μπαίνει ακριβώς μετά από αυτό, δηλαδή ακριβώς εκεί να εφάπτεται, που σημαίνει το τελευταίο μέρος του σώματος, είτε στο έδαφος είτε στον αέρα. Αυτή είναι η μπλε γραμμή που βλέπουμε εμείς. Έχετε λοιπόν μετά και η κόκκινη γραμμή που είναι του επιθετικού. Βάζεις λοιπόν αυτή που το βάζεις και έχετε το σύστημα και τις βάζει τις γραμμές. Το σύστημα έχει τις γραμμές και σου δείχνει κάτω αυτό που δεν βλέπουμε εμείς. Αν είναι κόκκινο είναι offside, αν είναι πράσινο είναι no offside. Δηλαδή, αν είναι κόκκινο, είναι το κόκκινο πιο κοντά στη γραμμή. Α, βγάζει το σύστημα στο VAR. Και... γράφει και τα μιλιμέτρα. Α, γράφει και τα μιλιμέτρα. Εντάξει. Έχω είχε τύχει περίπτωση, ας πούμε. Πολλές φορές όμως την χάνει ανάλογα με το σύστηματα.
Είναι άλλο το σύστημα της UEFA το Hokai. Είναι άλλο σύστημα το Media Pro. Είναι άλλο σύστημα το Zebra. Συγγνώμη, το Hokai είναι αυτό που ήταν στο Mundial. Ναι, θέλω να πω ότι υπάρχουν, η FIFA έχει. Η FIFA έχει δώσει την άδεια. Έγκριση. Ναι. Την έγκριση, έχει εγκρίνει τη χρήση συγκεκριμένων εταιριών γιατί αυτό πληρεί τις προϋποθέσεις. Άρα όλες αυτές οι χώρες έχουν από αυτή τη λίστα. Άρα. Τώρα, τι γίνεται. Στο θέμα των, τη δική μας Φιλιππίνη και στη Ρουμανία το ίδιο γίνεται, υπάρχει ένα άλλο σύστημα και όταν πέφτουν πάνω δύο γραμμές, δεν μπορούν να πέσουν ποτέ πάνω μαζί. Πρέπει αυτή η γραμμή να την βγάλει το σύστημα. Να ξεχωρίζει μία από την άλλη. Τι γίνεται τώρα. Όταν αυτό εμφανιστεί έτσι, ο VAR δίνει την πληροφορία αν είναι offside ή όχι, βάσει αυτού του αποτελέσματος και τα σημεία τα οποία έχουν μπει σωστά. Αν πάει να βάλεις αυτό το πράγμα το 3D πάνω σε ένα χαρτί, άλλο πράγμα θα σου δείξει. Άρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν της πειράζει δηλαδή με λίγα λόγια ο replay operator. Δεν παίρνει ο AVR τις γραμμές και τις μετακινεί. Ο replay operator κινείται στο σύστημα και βάζει τις γραμμές. Απλώς ο VAR. Λέει που να τις βάλει όμως. Η VAR του λέει: OK, πιο δεξιά. Ποιος είναι πιο το τελευταίο. Αυτό, ναι. Να σας πω το εξής τώρα πλέον: οι replay operator ξέρουν τον οργανισμό, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Μόνο σε περιπτώσεις που είναι κάποιος άλλος κτλ. Ωραία. Okay. Τι γίνεται τώρα. Ό,τι είναι το σύστημα, αν βάλει τη γραμμή σωστά, είναι και σωστό το αποτέλεσμα. Okay. Για να τη βάλει τελείως λάθος, εντάξει, δηλαδή θα δείτε, ας πούμε, κανένας δεν έχει αμφισβήτηση που βρίσκονται τα πόδια. Όταν ένα πόδι του αμυνόμενου είναι στο έδαφος και ένα πόδι του επιθετικού είναι στο έδαφος, τότε το βλέπεις καλύτερα. Γιατί δεν έχεις αυτό που παίρνεις από τον νόμο. Γιατί στον νόμο βγαίνει μια άλλη γραμμή διακεκομένη, που αν είσαι τυχερός και τη δεις σε κάποιες φάσεις, η οποία αυτή ορίζει που πρέπει να πάει η γραμμή. Αυτή η γραμμή δεν είναι πάντα αυτή η γραμμή που μπορείς να τη δεις σε απλή γραμμή. Δεν είναι 3D. Να. Άρα εσύ βλέπεις μια γραμμή να κάθεται έτσι. Τη βλέπεις διαφορετικά και λες, μα αυτή δεν είναι κάθετη. Ή πολλές φορές βλέπεις τη μεγάλη περιοχή ή βλέπεις το κούρεμα του χόρτου και βλέπεις πραγματικά ότι πάνε διαφορετικά. Δεν μπορεί να είναι τετράγωνο. Διότι όταν βλέπεις κάτι, ανοίγει σαν τραπέζιο. Άρα λοιπόν, μην πας να συγκρίνεις το κούρεμα του χόρτου, μια γραμμή κτλ. Όταν είναι αυτή η περίπτωση, το πόδι δεν είναι πάνω στη γραμμή. Γιατί αν είναι πάνω στη γραμμή, είναι factual. Άρα το μόνο λάθος που μπορεί να γίνει είναι κάποιος από το replay operator να βάλει λάθος τελευταίο παίκτη, ας πούμε παράδειγμα. Να του πει λάθος ο VAR. Το λάθος θα το χρεωθεί φυσικά ο AVR ή ο VAR, αν δεν έχει μπει σωστά. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο φαίνεται, εντάξει, και το οποίο δύσκολα κάνεις λάθος για να το δεις που είναι. Γιατί τι γίνεται. Ξεκινάς πάντα με τον αμυνόμενο, παίρνεις το σημείο, δεν μπορείς να κάνεις λάθος σημείο. Βλέπεις μια βούλα η οποία ακριβώς έρχεται εδώ. Μια βούλα ακριβώς μετά το πόδι. Και μετά φέρνεις το κόκκινο. Ανάλογα λοιπόν όπου θα έρθει η κόκκινη γραμμή που είναι του επιθετικού, εκεί λοιπόν μπαίνει η βούλα, κατευθείαν σου δείχνει το αποτέλεσμα. Το λέω γιατί στην Premier League έγινε αυτό το λάθος και βγήκαν και το παραδεχτήκαν. Στην Premier League κάνανε άλλο πράγμα. Τι κάνανε. Δεν ήταν τον παίκτη. Premier League μιλάμε. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Ότι δεν είδαν τον παίκτη και βάλανε λάθος γραμμές. Δεν ήξερε ο VAR ποια ήταν η απόφαση στο γήπεδο. Μπερδεύτηκε. Και σου λέει εντάξει, OK, offside. Συγγνώμη, δεν υπάρχει offside νομίζω. Πώς έγινε. Ξεκινήσανε με. Κανονικά το goal ήταν offside και. Το γκολ μέτρησε. Ναι. Ανάποδα νομίζω έγινε. Ήταν γκολ. Υπήρχε και παίκτης που δεν ήταν στο πλάνο. Κάλυπτε ο παίκτης. Όχι, αυτό ήταν άλλο. Τότεναμ Λίβερπουλ, Τότεναμ. Οκ, τότε λέμε άλλο. Λοιπόν, να δούμε το εξής. Να πω ότι ακριβώς μπορεί να γίνει λάθος για να μην μπούμε και σε άλλα θέματα με τις ομάδες. Τι υπήρχε εκεί, ας πούμε. Έρχεται λοιπόν, ποια είναι η διαδικασία. Λέει λοιπόν. Ο διαιτητής πιάνει η απόφαση στο γήπεδο. Εντάξει. Offside. Ωραία. Ο AVR πρέπει να το τυπώσει και να πει τον διαιτητή: μην ξεκινάς το παιχνίδι, τσεκάρουμε. Ναι. Τσεκάρει ο VAR λοιπόν. Ο VAR δίνει τις λύσεις που να πάει η γραμμή κτλ. Ο AVR βλέπει τι γίνεται μετά. Okay. Όταν λοιπόν ο VAR θέλει να κάνει μια ερώτηση για το θέμα του offside, μπορεί να ρωτήσει τον AVR. Αυτός που έχει την αποκλειστική ευθύνη είναι ο VAR. Okay. Ο main λοιπόν είναι αυτός. Τώρα τι γίνεται. Όταν λέει, OK, το τσεκάρισα. Εντάξει, και έγινε το λάθος στην Αγγλία. Είναι offside. Εντάξει. Πρέπει να πει τι είναι και πώς ξεκινάμε. Αυτοί το ξεχάσανε.
Με αποτέλεσμα να με ξεκινήσουν με ό,τι ξεκινήσαν οι ποδοσφαιριστές. Ξεκίνησαν με offside, αυτοί είχαν πει γκολ. Και μετά δεν γίνανε ξεκίνησαν με γκολ, αυτοί είχαν πει offside. Άρα λοιπόν το πιο βασικό στην επικοινωνία των VAR και των διαιτητών είναι να ξεκαθαρίσουν ποια είναι η απόφαση στο γήπεδο. Εάν συμφωνούμε με την απόφαση στο γήπεδο, τότε επαναρχίζουν με την απόφαση στο γήπεδο. Εάν δεν συμφωνούν, που πάντα ελέγχει το offside μόνο όταν είναι γκολ ή δεν είναι. Άρα λοιπόν όταν δεν συμφωνούν, τους λένε ότι είναι γεγονός, δεν υπάρχει offside, κακώς υποδείχθηκε, είναι γκολ. Άρα αν κατάλαβα καλά, ο AVR και ο VAR κατά επέκταση βλέπουν την εικόνα πολύ πιο αναλυτικά μπροστά τους. Εννοείται. Πολύ πιο λεπτομερώς μπροστά τους από ό,τι βλέπουμε εμείς ως θεατές. Ναι. Άρα το να κάνουν λάθος σε κάτι τόσο προφανές και ξεκάθαρο μπροστά τους είναι σχεδόν αδύνατον. Ναι. Αυτό μας λέει. Σχεδόν αδύνατο, αλλά και πρόσεξτε, αν γίνει το λάθος, όλα αυτά τα στιγμιότυπα μαγνητοσκοπούνται. Και οι συνομιλίες. Κάθε επιτροπή διαιτησίας, μετά από όλο αυτό. Μαύρο κουτί δηλαδή. Βλέπει αυτό. Αυτά τα αποτελέσματα. Εδώ που λέμε ότι γίνεται, ας πούμε, να δοθεί μια λάθος απόφαση και δεν μπορεί να πάρθει πίσω, ισχύει αυτό. Ή μια λαθασμένη απόφαση δεν μπορεί να πάρθει πίσω όταν αντιληφθούν ότι είναι λάθος. Γιατί. Δεν γίνεται αυτό. Εξαρτάται. Αν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, ναι, δεν γίνεται. Okay. Άρα δηλαδή αυτό δεν πρέπει να ξεκινήσει το παιχνίδι αν γίνει ένα λάθος. Πρέπει να ξεκαθαριστεί τι έχει γίνει. Δεν πρέπει να έχει κυλήσει μπάλα, δεν πρέπει να έχει παιχτεί αγώνας. Θα σας πω μια περίπτωση που έγινε σε μένα. Να. Και μάλιστα ζήτησα συγγνώμη για το γεγονός αυτό. Διότι είχε γίνει αυτό ακριβώς. Υπήρχε ένας παίχτης, τον οποίο δεν υπολόγιζες ότι μπορεί να είναι αυτός ο προτελευταίος αμυνόμενος. Έβλεπες, φαινόταν ότι είναι αυτός. Ο VAR ο δικός μου τότε δεν είχε πάρει και από τον άλλον τα στοιχεία. Με αποτέλεσμα ο άλλος, τελικά από το σώμα του, να καλύπτει και να γίνει λάθος. Και εκεί λοιπόν το έλεγξα εγώ, το ελέγχουμε συνέχεια. Λέμε τι έγινε εκεί, όλες τις φάσεις ελέγχουμε, εντάξει δεν είναι. Κάθε μέρα, κάθε ώρα δε, μόλις τελειώνει ένα παιχνίδι, βλέπουμε τι γίνεται. Okay, όπα, έχεις κάνει λάθος, επικοινωνώ λοιπόν, το βοηθώ και έγινε λάθος τέλος. Το έχουμε πει, έγινε λάθος. Όσες φορές δεν έχουμε πει ότι έχει γίνει λάθος, δεν έχει γίνει λάθος. Επιστρέφω στις γραμμές. Επειδή μιλάμε ότι μπαίνει από software, όπως λέτε. Εγώ επιλέγω ναι. Που θα μπει γραμμή, η γραμμή όμως μετά μπαίνει αυτόματα από το μηχάνημα. Από τη στιγμή που εσύ, από τη στιγμή που ο ερυπέο περίπτερο πάει τη βούλα. Ακριβώς, μπαμ, μπήκε η γραμμή. Εκεί λοιπόν, μάλιστα. Κατευθείαν αυτή η βούλα βγάζει τη γραμμή. Ωραία. Μπορεί. επειδή πολλές φορές ακούμε, α, είναι στραβά η γραμμή. Μπορεί να είναι στραβά η γραμμή. Δεν μπορείς να δεις στραβά. Πάντα στην τηλεόραση. Θα φάνεται στραβά. Μια 3D θα τη βλέπεις στραβά. Άρα είναι ευθεία όμως. Είναι γεωμετρικό. Τελείως. Βγαίνει από το μηχάνημα. Βγαίνει από τι, από αυτό που είπα προηγουμένως, από το calibration. Άμπρο. Δηλαδή, αυτή η γραμμή βγαίνει βάσει των σημείων που ορίζει το corner, η μεγάλη περιοχή, η μικρή περιοχή, η άλλη γωνία. Έχουν φτιάξει ένα. Έχει με κάποια χ, κάποια σημαδάκια. Έχετε και κάθεται πάνω. Είναι η πατητούρα. Ακριβώς. Ωραία. Πώς κάνεις πατητούρα και ζωγραφίζεις και πας σε αυτές τις γραμμές, είναι αυτή η πατητούρα. Έρχεται αυτή η πατητούρα και καλλιγράφεται πριν την έναρξη του αγώνα. Αυτό έχει πάρει το σύστημα. Οπότε κάθε φορά που μετακινείς τη γραμμή, αυτό το καλυμπράρει βάσει αυτών των σημείων του γηπέδου. Άρα όταν υπάρχει σύγκριση με τη γραμμή της περιοχής. Είναι ανεδαφική η σύγκριση, είναι λάθος η σύγκριση. Κάποιες φορές είναι ανεδαφική γιατί. Μπορεί να μην είναι δεν είναι πάνω στη γραμμή. Δηλαδή, αν Φερρυπίν η γραμμή που θα έπρεπε να ήταν είναι ακριβώς και η ίδια με την περιοχή πέναλτι, λογικά ταυτίζεται. Στο Μουντιάλ πάντως. Προσέξτε όμως. Η γραμμή του αμυνόμενου. Να. Η γραμμή του επιτιθέμενου δεν θα ταυτίζεται γιατί είναι άλλη περιοχή. Εκτός αν είναι και οι δύο στην ίδια. Τότε πέφτει μία πάνω στην άλλη, τότε γκολ. Στο Μουντιάλ είδαμε κάποια πραγματάκια να μην δουλεύουν καλά. Εντάξει, προφανώς και δοκιμαστήκανε. Δηλαδή, νομίζω ένα παιχνίδι της Ιαπωνίας που η μπάλα είχε περάσει έξω, δεν το είδε. Ένα γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες. Τι να το δεις, εκείνο το παιχνίδι με την Τινησία, νομίζω λες. Ήταν η Ιαπωνία που η μπάλα λέγαμε όλοι ορκιζόμασταν ότι είναι έξω. Ναι. Δηλαδή, λες, αν είμαστε στην Ελλάδα, θα πει, θα στραβώσει, δεν το βλέπει. Έτσι, ναι. Το θα λέγαμε όλοι. Δυστυχώς. Κι όμως. Ήρθε λοιπόν η γραμμή και είδε λοιπόν ότι η μπάλα δεν είναι ολόκληρη έξω. Αλλά τι. Νοητή γραμμή. Ναι, αλλά και είχαμε τον goal line technology. Ναι. Εντάξει. Και εκεί λοιπόν αποδεχθήκαμε το computer. Ναι. Να πω κάτι. Όπου χρησιμοποιείτε VR, όπου χρησιμοποιείτε goal line technology, πρέπει να αποδεχθούμε την τεχνολογία.
Ναι, ναι, okay. Όπου υπάρχει επιβολία, να θεωρούμε ότι το γκολ είναι η καλύτερη λύση. Να πάμε λίγο πίσω και θα ήθελα να μας σχολιάσετε λίγο, επειδή είχαμε και πρόσφατα μια συνέντευξη με τον κύριο Κομίνη. Αυτή την. Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ που είχε γίνει και ένας χαμός τότε, που και ο ΠΑΟΚ δηλώνει ότι έχασε το πρωτάθλημα με αυτό το σφύριγμα. Το να πάει να φύγει ένας επόπτης προς τη σέντρα, να δείξει ο διαιτητής γκολ και μετά να τον φωνάξει να του πει ότι αλλάζω την απόφαση. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Επιτρέπεται. Επιτρέπεται. Κοιτάξτε, δεν μ' αρέσει να κάνω κρίση σε γεγονότα τα οποία έχουν περιγράψει άλλοι και τι αυτοί γνωρίζουν μόνο ότι έχει γίνει. Αν θες να μου βγάλεις τις ομάδες. Αν επιτρέπεται αυτό που κάνανε. Αν βγάλουμε τις ομάδες. Και βγάλουμε οτιδήποτε άλλο. Ναι, ναι. Αν μου πας λοιπόν να μου κάνεις μια ερώτηση, το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή, λέμε τώρα, ένας βοηθός και ένας διαιτητής έχουν μια επικοινωνία. Έχουν την επικοινωνία η οποία είναι οπτική, έχουν την επικοινωνία η οποία είναι μέσω συστήματος. Κάποιες φορές το σύστημα δεν δουλεύει. Ωραία. Τι ζητάω λοιπόν εγώ, λέω, τι είμαι βοηθός, παίρνω μια απόφαση, είναι offside ή δεν είναι. Μπορώ όμως να πω ότι είναι σε θέση offside, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι επηρεάζει τον αντίπαλο ή επηρεάζει την εξέλιξη ή η τελευταία στιγμή από θέση offside την ακούμπησε πριν την μπάλα από την goal. Σας είπα τέσσερις περιπτώσεις. Διότι η τέταρτη περίπτωση, η κλασική, είναι ή δεν είναι σε θέση. Άρα λοιπόν, όταν λοιπόν εγώ γνωρίζω για τη θέση, δεν γνωρίζω το αποτέλεσμα, είναι γιατί. Γιατί βλέποντας μία γραμμή σαν βοηθός, τους βλέπω τον ένα πίσω από τον άλλον. Δεν μπορώ να κρίνω από εκεί που ήρθε η μπάλα. Άρα ποιος είναι αυτός που βλέπει καλύτερα, είναι ο διαιτητής. Αυτός που βλέπει καλύτερα, είναι αυτός που παίρνει και την απόφαση. Είναι αυτός που μιλάει πρώτος, λέω εγώ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εγώ βλέπω λοιπόν ότι η μπάλα πηγαίνει προς τα δίχτυα. Εντάξει. Υπάρχει ένα στη θέση, δεν ξέρω αν είναι offside ή όχι. Αλλά είναι πολύ μακριά. Δεν κάνει κίνηση. Δεν κάνει μια ξεκάθαρη ενέργεια που να μπορεί να αντιμετωπίσει. Το παίρνω πάνω μου. Ό,τι και να πει ο άλλος, είναι δεν είναι offside. Εγώ λέω ότι γκολ, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει επηρεασμός. Γιατί το βλέπω όμως. Έχω αμφιβολία, σημαίνει ότι πρέπει να τη λύσω. Γιατί πάντα ο διαιτητής δεν μπορεί να δει όλες τις περιπτώσεις που μπάλα πάει στα δίχτυα. Είναι δεξιά, είναι αριστερά, είναι πολύ μακριά. Δεν ξέρει. Αλλά είναι αυτός που πρέπει να αποφασίσει αν ένας επιθετικός κάνει μια κίνηση που μπορεί να επηρεάσει τον αντίπαλο ή ο αντίπαλος να μην είναι ικανός να μαρκάρει την μπάλα ή να παίξει την μπάλα. Άρα λοιπόν, ένας βοηθός μπορεί να πει μόνο αυτά τα πράγματα. Είναι σε θέση offside, δεν γνωρίζω αν επηρεάζει. Κάνει μια κίνηση και μετά έρχονται σε μια επικοινωνία, φέρνοντας τα στοιχεία, χωρίς VR τώρα μιλάμε, έτσι. Ναι, ναι, χωρίς VR. Κάνει μια επικοινωνία στην οποία δίνει ο καθένας τα στοιχεία που έχει, τα γεγονότα. Βάσει αυτών των γεγονότων, ο διαιτητής παίρνει την απόφαση. Την τελική απόφαση. Πάντα. Χωρίς να σηκωθεί σημαία, ποτέ μπορεί να κυρωθεί γκολ. Τώρα είναι μετά από επικοινωνία. Χωρίς να σηκωθεί σημαία για offside, λέμε τώρα. Ναι, ναι. Ότι εγώ δεν έχω σηκώσει σημαία, είμαι υπόπτης, τον φωνάζω να έρθει, μιλάμε και το κυρώνει. Του το είπα δηλαδή προφορικά. Του το είπα, έλα να μιλήσουμε. Δεν έχω σηκώσει σημαία. Ακούστε, υπάρχει η περίπτωση ως εξής. Υπάρχει περίπτωση ότι εγώ να έχω περισσότερο την άποψή μου ότι είναι γκολ, να στέκομαι στο corner, δείχνοντάς ότι έχω μια αμφιβολία. Άρα πρέπει να το λύσουμε πριν πάρουμε. Λοιπόν, λες ας πούμε ότι κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει offside, αλλά υπάρχει θέση offside. Άρα λοιπόν, εάν είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει offside, δεν υπάρχει offside, φεύγεις η σέντρα. Αν έχεις μια αμφιβολία, μένεις εκεί και επικοινωνείς. Τώρα πλέον αυτό το πράγμα το λύνει το VAR. Ναι, εντάξει τώρα. Ναι. Εντάξει. Τώρα ας πούμε, ακούει ο VAR την άποψη του βοηθού, την άποψη του διαιτητή. Και εκεί λοιπόν έρχεται το γεγονός, το αληθινό ή το λάθος. Το βίντεο. Εκεί ο VR λέει ποιο είναι το λάθος το γεγονός. Τους λέει λοιπόν ότι είναι λάθος αυτό που λες. Δεν υπάρχει offside. Θέση offside. Ή δεν είναι κοντά στην μπάλα. Ή δεν κάνει κίνηση. Ή δεν τη βρήκε. Άρα λοιπόν έρχεται και διορθώνει την αλήθεια. Τι κάνει ο VR όπως κάνει πάντα? Προβάλλει. Δίνει όλα αυτά τα γεγονότα που θα βοηθήσει ο διαιτητής να πάρει τη σωστή απόφαση. Σε όλες τις αποφάσεις. Αυτή είναι η δουλειά του VAR. Δεν αποφασίζει ο VAR. Ήσταν διαιτητής, αν δεν κάνω λάθος, σε τελικό κύπελο, στο μοναδικό τελικό κύπελο που σφυρίξατε και νομίζω ότι είναι ο μοναδικός τελικός που πήρε κατέκτηση ομάδα από την επαρχία πλην Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Στο Λάρισα Παναθηναϊκός. Ναι. Τελευταία ομάδα δηλαδή. Νομίζω ότι είχε σφυρίξει ο πατέρας σε ένα Παναθηναϊκός Λάρισα. Ναι. Απίστευτο,
Ναι, ναι, απίστευτο. Ναι. Και ήταν και ο πατέρας μετά στο γήπεδο. Α. Και είναι μια συγκλονιστική στιγμή που την περιγράφω, γιατί ήταν και η τελευταία χρονιά του πατέρα μου. Γιατί έφυγε τον Νοέμβριο του 2011. Του 7, του 2007. Το 7. Τη χρονιά του, ναι, ναι, του τελικού. Ναι. Αλλά ζήσαμε πάρα πολύ όμορφα στον τελικό του κυπέλου τότε. Ήτανε, μετά, ναι. Και μετά και πριν ήταν μαζί μου συνέχεια. Ήταν το αποκορύφωμα δηλαδή του να σας δει να... Ναι, ναι, γιατί ένα από τα πράγματα που έχω μετανιώσει είναι και αυτό, ότι δεν τον έπεισα ποτέ να έρθει στο εξωτερικό. Το 2002 στο Μουντιάλ δύσκολα δεν ήταν μπορούσε να έρθει. Στην Ιαπωνία, Κορέα. Θα τα βρίσκαμε αυτά. Αυτή έπαιξα... Στο εξωτερικό δεν σας είδε πιθανά. Όχι. Πάντα έλεγε θα γίνει και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και να όμως που η ζωή ναι, τα φέρνει ανάποδα. Και γι' αυτό είναι ένα καλό μάθημα σε όλους μας, ότι ό,τι καλό σου παρουσιάζεται, ζήστε το κίνδυνο. Ζήστε όσο πιο πολλά μπορείς. Πόσο ζήσατε το τελικό εσείς, που το πήρε έτσι μια, το outsider κόντρα στο φαβορί? Ήτανε... Ξέρω, εγώ δεν έβλεπα ποιος το παίρνει και οτιδήποτε. Με ενδιαφέρει να πάνε όλα καλά. Ναι. Όπως και πήγαν πάρα πολύ καλά. Κατά παραδοχή όλων των παρευρισκομένων, να το πω έτσι, και των δύο ομάδων. Και ήταν ένας τελικός ο οποίος έγινε... Κλήθηκα να παίξω τον τελικό όταν ήμουν στο εξωτερικό. Δηλαδή, και έγινε κάπως μεταξύ και της δικής μου, να το πω έτσι, προτροπής. Ήμουνα ήδη στο Κατάρ, έπαιζα εκεί ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και επικοινωνεί, είναι μια εβδομάδα πριν αυτό τώρα, επικοινωνεί η Σαουδική Αραβία με το Κατάρ και λέει μπορούμε να έχουμε το τρίο όλο αυτό στη Σαουδική Αραβία για τον τελικό του κυπέλου που γίνεται το 7. Γινόταν τότε Μάιο, όταν ήταν και ο τελικός του... Έχετε πάει από τότε στη... Ναι, πολύ παλιά. Ναι, ναι, ναι. Την πόρτα, ναι. Οπότε μετά το Κατάρ έχετε σε δικαιοραβία, ζητάει αυτό. Και τότε επειδή ήταν η ίδια ημερομηνία με τον τελικό κυπέλου της Ελλάδος, και επειδή εγώ δεν είχα παίξει μέχρι το τελικό κυπέλου εδώ. Δεν είχατε παίξει. Ελλάδος, ο πρώτος είναι και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος. Λοιπόν, είχα πει τότε τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας, κοίταξε να δεις Γιώργο, επειδή έχω αυτό, αν έχεις στο μυαλό σου, θέλω να το ξέρω, διότι αν δεν με έχεις, πάω να παίξω και τον τελικό εκεί, από εκεί τι είναι. Από την Ντόχα, πετάγουμε στο Ριάντι στην Τζέντα και το. Και τότε μου είπε ο ίδιος ότι όχι, σε έχω υπολογίσει για τον τελικό κυπέλου. Οπότε του λέω να αρνηθώ για να έρθω. Και του είπα μια προϋπόθεση ότι θα παίξω με τους βοηθούς μου. Και έτσι έγινε. Παρατηρητής στον τελικό Champions League, αν έχω διαβάσει σωστά. Στο Σκόμινα. Ναι, 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 ναι. Είναι το. Δεν ξέρω αν έχει δοθεί πιο γρήγορο πέναλτι ever σε τελικό Champions League. Σε 20 δευτερόλεπτα, νομίζω. Ναι, 27-29 δευτερόλεπτα, κάτι τέτοιο. Τότε να μην Λίβερπουλ. Το παίρνει Λίβερπουλ 2-0, νομίζω. Εντάξει, είναι τιμή να είσαι παρατηρητή σε τελικό Champions League, όπως και να έχει. Προφανώς είναι μεγαλύτερη τιμή να είσαι διαιτητή σε τελικό Champions League, αλλά και τον παρατηρητή καλό είναι. Του είπατε κάτι, μετά το συζητήσατε, θεωρήσατε σωστή την απόφαση, λάθος την απόφαση? Όχι, όλα ήταν μια χαρά, δεν είχαμε κανένα θέμα στο παιχνίδι αυτό. Ήταν μια... Είναι κριτική έντονη εννοώ, για τη φάση. Έγινε μετά και μετά υπήρχαν διάφορες συζητήσεις για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, εάν πραγματικά δεν έχει κάποιο τη διάθεση. Γιατί ο παίκτης αυτός ουσιαστικά σήκωσε για αν υπάρχει offside ή όχι και έτσι έγινε το χέρι. Ο Σισοκό είναι, ναι. Λοιπόν, αλλά είναι εκεί και αυτό το εκεί λέει μετά ότι εντάξει παιδιά, όταν είναι κάτι τέτοιο και είναι έξω από το σώμα είναι πρέπει να τιμωρηθεί. Όταν όμως έχουμε τον Παπασταθόπουλο Φερρυπίν να θυμάσαι ένα παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδος, γίνεται μια φάση πάρα και του λέει έλα ρε εσύ τι γίνεται, και του άλλος την πετάει την μπάλα πάνω του, είναι εκεί, αλλά ο άνθρωπος δεν το ήθελε. Και εκεί μπήκε λοιπόν μετά όλη αυτή η συζήτηση, ότι είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο, είναι ποδοσφαιρική κίνηση, δεν είναι ασκεμένη, δεν την τιμωρούμε. Είναι ποδοσφαιρική κίνηση, καλό θα να πηγαίνουμε προς το παίζεται. Αν εσύ πας από τον Βαβακούλα που πήγαινε offside, εντάξει, και η μπάλα βρίσκεται στο χέρι, που έγινε. Έγινε τέτοιο πέναλτι παλιά. Εντάξει, γιατί έλεγε ο Νίκος offside, τάγκ και η μπάλα στο χέρι, οπότε πέναλτι. Γιατί αν όμως εσύ και κυρίως δεν τιμωρείς αυτά τα χέρια, τα οποία η μπάλα βγαίνει έξω από την περιοχή πέναλτι. Δηλαδή είσαι εδώ και εσύ που είσαι συμπαίκτης μου, πας να τη σουτάρεις, κάνεις ένα τσαφ και εγώ είμαι έτσι.
Εντάξει, και η μπάλα χτυπάει στο χέρι μου. Μα είναι δυνατόν να τιμωρήσω εγώ τέτοιο χέρι? Δεν έχω κάνει κίνηση εγώ προς την μπάλα, αλλά είναι. Δεν έχω κάνει τίποτα, ναι. Και αυτή έρχεται από τον συμπαίχτη μου. Ναι. Έτσι γίνεται με τον Παπασταθόπουλο. Ναι. Και σωστά δεν δόθηκε πέναλτι. Νομίζω το Νίκολα Ριτσόλι τότε ήτησε εκεί. Αλλά και είναι αυτές τις φάσεις που λέμε, που το χέρι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά έχει γίνει καλύτερη εδώ που τα λέμε. Καταλαβαίνουμε. Λέμε τώρα, μια ποδοσφαιρική κίνηση δεν πρέπει να την τιμωρούμε. Δεν αποφεύγουμε να την τιμωρήσουμε. Λοιπόν, 2002, Ιαπωνία-Κορέα, Μουντιάλ. Μοναδικός Έλληνας διαιτητής που έχει διαιτητεύσει σε αγώνα Μουντιάλ. Κωνσταρίκα με. Κίνα-Κωνσταρίκα. Κίνα-Κωνσταρίκα, σωστά. Πώς το ζήσατε αυτό? Καλά. Πρώτα απ' όλα είμαι ένας από τους πιο νέους διαιτητές, 2002. Να. Έχω μια πολύ γρήγορη εξέλιξη στην Ευρώπη, η αλήθεια είναι. Πηγαίνοντας στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι ένα παιχνίδι που περιμένω 17 μέρες για να γίνει. Γιατί για να γίνει, να παίξει το παιχνίδι περνάνε κάποιες μέρες. Πάω σε ένα γήπεδο στην Γουαντζού που είναι γεμάτο μέσα και καμιά 2.000 Κινέζοι απ' έξω. Ένα πράγμα φοβερό, ένα γήπεδο πάρα πολύ ωραίο, 40 βαθμούς Κελσίου. Έχω βοηθούς τότε έναν Πορτογάλο και έναν Ολλανδό και τέταρτο του αγώνα είχα τον Άντρες Φρίσκ. Λοιπόν, καλός φίλος και πολύ καλός διαιτητής. Ήμουνα μέσα, δηλαδή το ζούσα, ήθελα να κάνω τα πάντα. Προσμονή, ναι. Τότε, ας πούμε, η Κωνσταρίκα είχε πάρα πολύ καλούς παίκτες. Μάλιστα, κάποιοι από αυτοί ήρθαν μεταγραφές στην Ελλάδα. Ναι. Ένας έπαιζε ήδη και δύο ήρθαν εκείνο το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Ήταν, ο Ράιτ και ο Σεντένο. Και ο Γκόμες ο Νόφι. Του είχα δώσει μια κίτρινη κάρτα για να καταλάβουν που έρχονται. Τότε το είχε γίνει. Νομίζω 7 κάρτες είχε το μάτσε. Μιλάμε. Έγινε χαμός, ας πούμε. Δεν νομίζω να ήταν 7, πιο λίγες πριν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ήταν όλα, ό,τι γίνανε έγινε στην αρχή, ναι. Και μετά όταν κλειδώθηκε το αποτέλεσμα, ναι, από την Κωνσταρίκα, ναι, ναι. Έκανε η Κωνσταρίκα τα δικά, ναι, της, ας πούμε, για να κοντουλάρει το παιχνίδι. Είναι το καλύτερο. Είχα πραγματικά αυτή τη χαρά να ζήσω πάρα πολλές πρωτιές. Δηλαδή πραγματικά εύχομαι να βρεθεί Έλληνας διαιτητής να με ξεπεράσει. Πρέπει να με ξεπεράσει. Όχι να με ξεπεράσει, πρέπει να με ξεπεράσει. Αυτό λέει και ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου έλεγε ότι έκανα μέχρι αυτό, πρέπει να κάνει να γίνει καλύτερος. Και υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις, έπαιξα, η πρώτη μου κλίση είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, 2002. Μετά έρχεται τελικός Ολυμπιακών Αγώνων. Το 4. Το 4. Μάλιστα, και η χώρα σας. Και Euro. Και το 2008 πανευρωπαϊκό. Ναι. Όλα, δηλαδή είναι όλα μέσα. Υπήρχε μια ατυχία το 6. Ναι. Που είχατε, ήσταν έτοιμος, σας είχαν επιλέξει και δεν πέρασαν οι βοηθοί σας στα τεστ. Ναι. Πώς έγινε αυτό? Είναι τα λεγόμενα split του δευτερολέπτου. Για αυτά τα δύο λοιπόν κλάσματα του δευτερολέπτου, εγώ δεν πήγα στο δεύτερο μου παγκόσμιο κύπελο. Το 6 στη Γερμανία. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στη Φραγκφούρτη, έχω τρέξει εγώ τα τεστ, ναι. Έχω επιλεγεί μέσα στους 10 της Ευρώπης για το παγκόσμιο κύπελο και αναμένεται μόνο μετά από κάποιες μέρες, 5 μέρες, 10 μέρες μετά που κάναμε στο σεμινάριο των διαιτητών, να έρθουν όλοι οι βοηθοί. Τότε λοιπόν είχε πέρασει μια απόφαση ότι κάθε διαιτητής είχε 3 βοηθούς. Έπρεπε από τους 3 να τα βγάλουν οι 2. Έλληνες ήταν βοηθοί. Έλληνες, ναι. Ήταν το τρίο τότε. Ποιοι που ήταν? Θέλανε να έχουμε κάθε διαιτητής, έπρεπε να έχει 3 βοηθούς. Μια στάνταρ ομάδα, ναι. Και ήταν τότε ο Δημήτρης ο Μποζατζίδης, ο Παναγιώτης ο Μαυρόπουλος και ο Σιμεών ο Τσολακίδης. Uh-huh. Εγώ λοιπόν έχω τρέξει, είμαι έτοιμος με τα πάντα. Υπάρχει φοβερή στήριξη, είμαστε έτοιμοι κτλ. Και είμαι τώρα Πάσχα, το πιο μαύρο Πάσχα που έχω περάσει. Και αναμένω, ας πούμε, να βγάλουν τα παιδιά, να με πάρουν ένα τηλέφωνο. Τελειώσαμε. Ναι. Τι μας έμεινε, τα παρακάτω. Και δυστυχώς είναι 6 δευτερόλεπτα το όριο και κάνουν και ο Παναγιώτης και ο Σιμεών. Κάνουν 6-0-1. 6-0-1. Στην Ελλάδα. Για κλάσματα του δευτερολέπτου. Έλα, ρε φίλε, τώρα για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Ναι. Το ρολόι λοιπόν έδειχνε αυτό. Αν κάνεις 2 φορές αποτύχεις, έτσι αποκλειστήκανε. Και το πιο μετά δραματικό ήταν ότι ο Δημήτρης ο Μποζατζίδης, που ήταν και ο νούμερο ένα τότε βοηθός μου, έπρεπε να τρέξει το τεστ γνωρίζοντας ότι δεν θα πάμε παγκόσμιο. Γιατί οι άλλοι 2 είχαν αποκλειστεί. Και αφού έτρεξε, πέρασε το τεστ και μπράβο του, δηλαδή είχε πολύ μεγάλα κουράγια πάνω του, βγάζει λοιπόν το τεστ και με παίρνει μετά τηλέφωνο με δάκρυα να μου ανακοινώσει τι χάσαμε. Απίστευτο. Και ήταν ένα απίστευτο πραγματικά.
Αυτό εντάξει, τώρα θα με ρωτάς. Εντάξει, γιατί η περισσότερη που με ρώτησε είναι πες μου, ζουνε οι βοηθοί. Μιλήσατε ξανά μετά. Ναι. Και εγώ λέω ότι ζουν και βασιλεύουν, γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θα πω ότι έγινε. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Δεν ξέρεις ποτέ τι σου ξημερώνει. Μπορεί να πας σε ένα παγκόσμιο κύπελο και να έχεις κάνει ένα λάθος και θυμώνται για άλλα 2006 χρόνια. Σωστό. Οπότε έλεγα ότι. Όπως οι Ιταλοί που δεν ξεχάσαν ποτέ το διαιτητή στο Νότια Κορέα-Ιταλία. Έτσι. Δεν τον έχουν ξεχάσει ποτέ. Εδώ διώξαν τους Νότια Κορεάτες από τις Ιταλικές ομάδες. Ό,τι εμπόδιο σε καλό λέμε. Οπότε έγινε αυτό. Με πείσμωσε, συνέχισα. Πάω λοιπόν στο Euro και μετά ήταν όλα μια χαρά. Και στην Ολυμπιάδα, εντάξει, νομίζω ότι το και μόνο που σφυρίζεται Αργεντινή, τώρα με Αργεντινή Παραγουάη. Με Χάιντσε, με Αγιάλα μέσα, και με Κολοτσίνη. Παραγουάη έχει τον άλλο που έπαιζε στο Πόλσμπουργκ. Και... Yeah. Σάντα Κρούζ. Σάντα Κρούζ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, οπότε ναι, το μόνο αρνητικό εκεί ήταν παίξαν 10 η ώρα το πρωί. Oh, ναι, ναι, ο τελικός ήταν καλοκαιριάτικα κιόλας. 10 η ώρα το πρωί. Στο ΆΚΑ δεν ήταν. Στο ΆΚΑ και μετά φτιάχναν το γήπεδο για την τελική. Μπιέλσα προπονητής. Τέβες μέσα, έχει πολύ πράγμα. Πολύ, πολύ φοβερό παιχνίδι, δύο κόκκινες. Είστε Ολυμπιονίκης όπως λέγαμε πριν ανοίξει η κάμερα. Έτσι. Ναι, λέγαμε ας πούμε τώρα ότι εντάξει πήραμε και εμείς ένα μετάλλιο. Γιατί με την τελική φάση. Λοιπόν, ποιος ήταν ή ποιος είναι ο νέος κύριος Βασάρας, ποιος θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι ο Τάσος ο Κάκος, ένας διαιτητής ο οποίος έφτασε μέχρι ένα επίπεδο κοντά σε εσάς. Θα μπορούσε να είναι ο Σιδηρόπουλος, ο Παπαπέτρου. Αν είναι τώρα κάποιος. Ή, ναι, αν είναι τώρα κάποιος. Βλέπετε να έρθει. Τώρα θες να κάνεις ένα νέο κύριο Βασάρα χρησιμοποιώντας παλιά ονόματα. Δεν γίνεται. Ναι, ισχύει. Είναι λίγο. Ισχύει. Γιατί νόμιζα ότι ο Κάκος ξεκίνησε τη διαιτησία τώρα πάλι. Όχι. Όχι, όχι, δεν ξεκίνησε. Άρα σημαίνει. Ποιος έφτασε, δηλαδή λέμε, όταν λέμε Έλληνες διαιτητές, είναι κάποια ονόματα τα οποία. Πάντως κάποιος Τάσος πρέπει να είναι, γιατί από ό,τι κατάλαβα, πολλοί Τάσοντες έχουμε. Τάσος Σιδηρόπουλος, Τάσος Χάκος. Παπαπέτρου. Παπαπέτρου. Θέλω να πω το εξής, ότι με ρωτάς ποιος θα είναι ο νέος κύρος. Ποιος ήταν μετά από εσάς, γιατί και εσείς έχετε χρόνια. Α, τώρα το κατάλαβα. Τώρα έχει να κάνει και μετά από μένα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Όπως και εγώ ποτέ δεν έλεγα. Δεν έκρινα τον εαυτό μου, απέφευγα να κάνω έτσι. Γιατί νομίζω ο κόσμος είναι αυτός που κρίνει. Επίσης είναι σε ένα άλλο περιβάλλον που είναι διαφορετικά. Δηλαδή, να σας πω κάτι τώρα. Αν ο Πιερλούιτζι Κολίνα ή ο Ρομπέρτο Ροζέτη ήταν στην Ελλάδα, ναι. Ήταν σε άλλη χώρα, ήταν στη Βουλγαρία, ήταν στη Ρουμανία, ήταν έξω από την Ιταλία, δεν θα είχε βοηθηθεί. Δεν θα είχαν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Οι Ιταλοί έχουν ένα σύστημα που βοηθούν τη διαιτησία και την προβάλλουν και δεν είναι τυχαίο που οι επικεφαλείς επιτροπών διαιτησίας είναι δύο Ιταλοί αυτή τη στιγμή. Της FIFA, ο Πιερλούιτζι, και της UEFA, ο Ρόμπερτο Ροζέτη. Οπότε όταν μιλάμε για Πιερλούιτζι Κολίνα τώρα, είναι άνθρωπος ο οποίος έκανε αυτά που έκανε. Πρόβαλε τη χώρα του. Πρόβαλε τον. Αλλά τον πρόβαλε και η ίδια η χώρα. Ναι. Γι' αυτό και φοβάμαι να πω πόσα ταλέντα χάθηκαν ως ποδοσφαιριστές, φοβάμαι να πω και για την Ελλάδα, γιατί πόσα ταλέντα έχουν χαθεί ως διαιτητές. Που δεν κάναν την καριέρα που θα μπορούσαν να κάνουν. Δηλαδή, εγώ μπορώ αυτή τη στιγμή να πω ένα όνομα και να βγω τρελός. Ποιο. Δεν μου έρχεται, θέλω να πω. Ναι. Δηλαδή, γιατί λείπει κάτι άλλο. Εντάξει, λείπει κάτι άλλο. Και θεωρώ ότι ένας διαιτητής, εμείς μπορούμε να βγάλουμε καλούς διαιτητές, γιατί παίζουμε σε άλλες συνθήκες. Δεν παίζουμε ούτε στις συνθήκες Σκανδιναβίας. Ούτε ας πούμε, είμαστε λόρδινα. Έτσι δεν είναι. Εδώ μιλάμε ότι θέλεις να έχεις προσωπικότητα, να έχεις πάθος. Μεσόγειο. Να μην καταλαβαίνεις κανέναν. Δεν μπορεί να μην βγάλει αυτή η χώρα καλούς διαιτητές. Τι θα τους χαλάσει, το να μην τις προστατεύσεις. Υπήρχε ένας διαιτητής που έμοιαζε πολύ στον κύριο Βασάρα τώρα. Πώς το λένε. Φυσιογνωμικά. Και στον τρόπο που σφύριζε. Που σταμάτησε πολύ νωρίς. Α, να σου πω κάτι. Ο Άρης Παναθηναϊκός που ήταν με το πέναλτι του Χαβίτο. Ο Δαλούκας. Έμοιαζε τι, φυσιογνωμικά. Όχι φυσιογνωμικά. Σε μένα έμοιαζε τον τρόπο που σφύριζε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω. Ο Γιώργος Δαλούκας αδίκησε τον εαυτό του. Ναι. Ο Γιώργος Δαλούκας ήταν ένας πολύ καλός διαιτητής. Βοηθήθηκε πάρα πολύ. Έφτασε σε ένα σημείο που θα μπορούσε να πάει στα ταλέντα, στο πρόγραμμα του ταλέντα κτλ. Από εκεί και μετά δεν μπορούσε να διαχειριστεί αυτή το ξεκίνημα και την κορυφή που έφτασε σε κάποια φάση. Την επιτυχία. Μετά δέχτηκε αυτή την πίεση, ήταν ότι έγινε και έτσι δεν υπήρχε. Υπήρχαν και άλλοι διαιτητές. Υπήρχαν και άλλοι διαιτητές που θα μπορούσαν να πάνε. Πάντα εκεί κολλάει κάπου η Ελλάδα. Και να πω και κάτι άλλο. Αν δεν είσαι τυχερός, δεν μπορεί να γίνεις διαιτητής.
Θέλει και τύχη. Δηλαδή, άμα είσαι άτυχος και βλέπεις κοντά σου κάθε μέρα στον δρόμο, μη γίνεις διαιτητής, θα αποτύχεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλει και τύχη, ναι. Δηλαδή, χωρίς την τύχη δεν πας πουθενά. Και γι' αυτό, ας πούμε, λες, είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις και να πεις. Εγώ τα παιδιά όλα τα αγαπάω, δηλαδή, τα βλέπω, ας πούμε, τα λοιπά. Καταλαβαίνω. Ξέρω πότε κάποιος έχει βάλει κάτι της παραπάνω. Αυτός που δεν βάζει το κάτι της, δεν πάει να είναι ο κορυφαίος για όλο τον κόσμο, για όλη την Ευρώπη, για όλο το. Αν δεν βάζει κάτι, πάβει για μένα να είναι κορυφαίος. Πρέπει κάθε φορά να βελτιώνεσαι. Εγώ βελτιώνομαι τώρα, εντάξει. Αν πάω να παίξω διαιτητής, θα είμαι πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν. Ναι. Το λέω. Τώρα. Ναι, γιατί μελετάω. Γιατί ό,τι διδάσκω, το διδάσκομαι. Παίρνω και δίνω. Άρα λοιπόν, σε αυτή την, στον αθλητισμό, όταν θες να επιτύχεις, δεν μπορείς να μείνεις στάσιμος. Πρέπει συνέχεια να πας παρακάτω. Και αυτοί πρέπει να σε βοηθήσουν, πρέπει να σε βοηθάνε. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μεγάλο για να πεις ποιος θα είναι ο νέος. Δεν ξέρεις αν μπορεί να υπάρχει νέος. Μια ερώτηση που μπορεί να έχει το κοινό μας καθώς παρακολουθεί την κουβέντα είναι: ο κύριος Βασάς έκανε μια επιτυχημένη καριέρα και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Γιατί δεν έπαιξε ποτέ ένα τελικό, ας πούμε, Champions League. Ναι. UEFA. Τελικά έτσι, δεν είναι μικρό. Υπάρχουν κυκλώματα τέλος πάντων ή δεν έγινε κάτι. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση. Καταρχήν να ξέρετε κάτι. Δεν παίζει πάντα τελικά ο καλύτερος. Αυτό τι σημαίνει όμως. Ότι κάποια παιχνίδια, η ημιτελική και πεσφάση είναι πιο δύσκολα παιχνίδια από το τελικός. Ο τελικός είναι μια φιέστα. Ναι. Και γράφεται το όνομά σου. Το έχασε αυτό, μπορεί κανένα να μην σε θυμάται. Δηλαδή όταν έπαιξα εγώ τον τελικό. Το K17, με τα αστέρια τότε, Βραζιλία-Αυστραλία, υπήρχε ακόμη η περίπτωση να μην το παίξω το παιχνίδι αυτό. Και σώθηκα από έναν άνθρωπο. Από τον αντιπρόεδρο τότε της FIFA, τον Σενέ Σερζίκ. Ο οποίος όταν είχε έρθει, το πιο δύσκολο παιχνίδι που ήταν να βγει εκείνη την ώρα ήταν Γκάνα-Βραζιλία. Και έπρεπε λοιπόν να. Και υπολόγιζε η επιτροπή να το παίξω εγώ. Όταν είχε τόσο άνθρωπο και μου το είπε μετά τι έγινε, μου είπε ακριβώς τι έγινε μετά. Και μετά από χρόνια λέω αυτό που μου είπε. Ότι έφτασα εκεί, ποια παιχνίδια έχουμε. Έχουμε τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό. Ωραία. Τότε ήταν ο Φόλκερ Ροτ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας τότε. Ήταν αντιπρόεδρος μαζί με τον Λάσκαρ και Μπιόρκ. Και λένε: OK, αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα το παίξει ο Βασάρας. Μέχρι τώρα. Φτάσαμε, είμαστε πρώτοι τελικά. Ποια είναι η καλύτερη απόδοση μέχρι τώρα. Λέει ο Βασάρας. Ωραία. Ο Βασάρας θα παίξει τελικό. Λέει ο Ερζίκ. Μα λέει: το άλλο είναι δύσκολο. Συγγνώμη. Δεν είναι αυτός, αυτή τη στιγμή η καλύτερη απόδοση. Ωραία. Αυτός θα παίξει τελικό. Και έτσι σώθηκα. Φαντάζομαι το παρασκήνιο τώρα πώς παίζει. Και γράφω στο φιλοαγώνα, στο βιβλίο μου, γράφω ακριβώς. Τον Γκάνα Βραζιλία το έπαιξε ο Κωστάκης ο Καπιτανής από την Κύπρο. Γράφω ακριβώς το πόσο τον έδωσα boost να παίξει, να κάνει. Του έδωσα ένα αντικείμενο δικό μου προσωπικό να το έχει μαζί του. Το περιγράφω όλο αυτό και έπαιξα τον τελικό. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν είναι πάντα. Τι ακριβώς σου τύχει. Έτυχε αυτός ο άνθρωπος και θα έπαιζε αυτό. Όπως και το 2009 μπορεί να έπαιζε τον τελικό του Champions League. Τραυματίστηκα, δεν το έπαιξα. Α, ναι. Δεν ήταν, γιατί έπαθα αυτή την. Και μάλιστα έβγαλα καινούργιο σουβενίρ τώρα. Τη Κύλη που είχα στον πέμπτο με τον πρώτο. Και τώρα έχω 4-5 για κάνω κάποιες έτσι ασκήσεις και τα λοιπά. Να είναι καλά ο Δημητράκης ο Σκορδής. Λοιπόν, και κάνουμε κάποιες θεραπείες. Λοιπόν, οπότε είμαι εντάξει καλά. Και έτσι δεν προχώρησα. Θα μπορούσα να το παίξω. Αν δεν έπαιζε αυτό, θα μπορούσα να παίξω τον ημιτελικό. Ποιον έπαιξε τον ημιτελικό? Chelsea-Barcelona, σωστά, Όβρεμπο. Που έγινε ο χαμός. Που έγινε ο χαμός. Α, ναι. Τον έχεις δει πουθενά? Όχι. Όχι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι όλα μπορεί να τύχουν. Οπότε, δεν έπαιξα, δεν είναι. Αλλά πραγματικά, ό,τι γράφει η ιστορία, αυτό μένει. Είπατε πριν ήσασταν προληπτικός, είχατε και εσείς κάποια δικά σας θεματάκια έτσι. Έχω διάφορα. Προετοιμασίας. Ποια ήταν δηλαδή το στάνταρ. Εντάξει, γράφω κάποια πράγματα μέσα στο βιβλίο. Θα σας πω ότι ένα από τα βασικά είναι ότι αν γινόταν κάτι φάλτσο στην υπόθεση, δηλαδή Φερρυππίν είσαι στο αεροδρόμιο, πας να κάνεις, περνάει κάποιος, σου χύνει μια παπ καφέ. Όχι, λες, πάει ένα. Ψάχνω να βρω άλλα δύο κακά να γίνουν. Αμέσως τη μέρα. Ναι, πρέπει να γίνει κάτι άλλο μέχρι το παιχνίδι. Καλό. Να γίνει ακόμη ένα κακό, κάτι να γίνει, να τριτώσει και φτάσαμε, θυμάμαι, στο Λοζάνι Λάτσιο, που πήγαν να στο αυτό για ένα μασάζ και πέφτει το φορείο και κάθομαι και πιάνομαι με τα δύο πόδια ευτυχώς. Ήταν το τρίτο κακό και κάναμε μια διαιτησία τέλεια. Φοβερό αυτό. Πρέπει να υπάρχει μια αλληλουχία. Έψαχνα να βρω τρία λάθη να γίνουν για να μπορεί να πάνε όλα καλά.
Ένα διαιτητή πάντα πρέπει να έχει αξεσουάρ. Δηλαδή, ενώ έχει συγκεκριμένα πράγματα, πρέπει να έχει, πρέπει να έχει περικάρπιο, πρέπει να έχει συγκεκριμένη φορεσιά. Τα παπούτσια του πρέπει να είναι τάπε ή είναι σχάρα. Πώς είναι? Για κάθε παιχνίδι πρέπει να έχει ξεχωριστά παπούτσια. Θα τα έχει όλα έτοιμα. Εγώ πάντα έπαιρνα. Το ξεκίνησα και το τελείωσα δηλαδή για όλους, ότι έπαιρνα ένα τρέιλορ πάντα μαζί μου με αυτά που δεν θα μπορέσω, αν χαθούν, να παίξω ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Άρα ήταν πάντα σφυρίχτες, κάρτες, τα πάντα εκεί, παπούτσια ποδοσφαιρικά, στολή πάνω κάτω, τα βασικά. Δεν έπαιρνα φόρμα, δεν έπαιρνα... Ναι, αυτά πούμε, και να μην τα έχετε σφυρίξει. Μπράβο. Mm-hmm. Ό,τι θα μπορούσα να σφυρίξω και δεν τα έχασα ποτέ. Και έχασα βαλίτσα. Δεν έχει έρθει η βαλίτσα δηλαδή, δεν είναι κανένα πρόβλημα, αλλά είχα εγώ πάντα αυτό. Ήμουνα πολύ στην πένα για οτιδήποτε να γίνει. Το παιχνίδι κάθε φορά, το μελετούσα, τα είχα όλα έτοιμα κτλ. Ειδικά τα όργανα διαιτησίας. Δεν με ενδιαφέρει αν δεν έπαιρνα ισόλουχα. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει αν δεν έπαιρνα, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Εντάξει, ναι. Χτένα ή ξέρω κάποια. Δεν με νοιάζει. Με ενδιαφέρει να είμαι με αυτά που μπορώ να παίξω. Άρα πρόσεχα κάθε τι και ειδικά για τη διαιτησία, γιατί το παπούτσι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Να καταλάβεις ότι είχα και ειδικούς πάτους, υπήρχε ένα για τους κάλους και όλα αυτά. Πήγαινα στην Ιταλία ή ένα μετά, όταν είχε έρθει εδώ το μηχάνημα, έφτιαχνα δικούς μου πάτους κάθε δύο χρόνια για να μπορούν ό,τι θέλουν το θερμογράφημα να μπορώ να πατάω σωστά στο γήπεδο και να μπορώ να είμαι. Έχω ξοδέψει η διαιτησία, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, γιατί νομίζω έτσι πρέπει να κάνει καθένας που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό για μας, δηλαδή να παίξει μεγάλες διοργανώσεις. Και περιλάμβανα πολλά πράγματα μέσα στην προετοιμασία μου. Τώρα μεταξύ μας και με αφορμή με αυτό που συζητούσαμε πριν. Με τώρα πώς μιλούσαμε. Μεταξύ μας, ναι. Έχετε πάρει αυτόγραφο ποτέ μετά το τέλος του αγώνα από ένα superstar? Έχετε κάτι δικό του? Αυτογραφό. Ναι. Ή κάτι δικό του. Τώρα θες να πω όλο το βιβλίο. Α, έχει και αυτό. Το έχει αυτό το βιβλίο. Υπάρχει αυτό στο βιβλίο. Υπάρχει αυτό το οποίο έγινε. Έχει ιστορία στο βιβλίο. Το προκάλεσε από μόνος του. Αυτός ήρθε και... Ο ίδιος προκάλεσε αυτό, μιλάμε για φανέλα και υπάρχει και στο βιβλίο αυτό. Ναι. Πολλά πράγματα υπάρχουν εκεί. Σούπερστάρ είναι αυτός δηλαδή. Ναι, ήταν και ο στάρ του αγώνα, θα το έλεγα έτσι. Ναι. Τότε. Για μιλάμε για εξωτερικό. Ναι, ναι. Κακά, έτσι. Κατάλαβα. Δεν είναι, αλλά μπας περιπτώσει. Κοντά έπεσε. Λοιπόν, να πούμε και για κάτι δυσάρεστο τότε που έγινε και όταν το θυμόμαστε είναι δυσάρεστο, γιατί καλό αυτά είναι να μην γίνονται. Για αυτή την επίθεση που έγινε. Για τις ώρες είμαστε εδώ. Είδατε πώς περνάει η ώρα. Τελειώνουμε τώρα. Τις ερωτήσεις του κοινού. Για την επίθεση που έγινε σε εσάς και μετά τη δυσκολία του να βρεθούν οι ένοχοι. Βασικά βρέθηκαν οι ένοχοι, δεν καταδικάστηκαν. Να αποδοθεί δικαιοσύνη, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει γραμμένο και αυτό στο βιβλίο. Εγώ θα το πω με πολύ λίγες λέξεις, θα το περιγράψω για να το τελειώσω έτσι. Νομίζω με αυτό που θα πω θα είναι εκεί. Έγινε ό,τι έγιναν, γράφτηκαν, έγινε η δικαστήρια, υπήρχαν υποπτοί, ήρθαν κατηγορούμενοι, έγινε το δικαστήριο. Τι έλειπε? Έλειπε μια φωτογραφία, εγώ με τους κατηγορούμενους αγκαλιά, να βγούμε με τα πρόσωπά μας σε μια φωτογραφία. Αυτό έλειπε για να καταδικαστούν. Αν υπήρχε αυτό, θα καταδικόταν. Ναι. Θα υπήρχε καταδίκη. Δεν μπορείς να βρεις τέσσερις ανθρώπους με κάσκες, okay. Με μαύρα μπουφάν. Κατάλαβα. Ένα στοιχείο δηλαδή ότι σας... Το μόνο στοιχείο που έλειπε είναι το πρόσωπο. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Πρόσωπο δεν πρόκειται να βρεις ποτέ. Ναι. Μελετημένα όλα. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό έγινε μετά το παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΆΚΑ, ήσταν τέταρτος εκεί. Ήμουνα παρατηρητής αγώνα. Συγγνώμη, παρατηρητής, ναι. Σωστό. Ήμουνα τότε που ασχολούμαι με την ανάπτυξη διαιτησίας. Και κάποιοι είχαν διαδώσει κάποιες φήμες ότι μπορεί να γίνω πρόεδρος επιτροπής κτλ. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι δεν μπορεί να κατηγορήσει τη δικαιοσύνη για κάποια πράγματα, δεν μπορεί να πει τίποτα. Εγώ περιέγραψα ακριβώς τι έχει γίνει. Δεν έχω βάλει ούτε αυτό, ούτε βγάζω ενόχους, ούτε θέλω κάποιους κτλ. Αλλά εδώ πάνω να πω ότι ήταν μια οργανωμένη επίθεση. Έγινε με σχεδιασμό. Υπήρχαν κάποιες κάμερες κάπου. Δεν βγαίνανε προς τα εκεί, βγαίνανε μόνο από εδώ, για τη μεριά. Υπήρχαν στοιχεία, υπήρχαν και τα τηλέφωνα. Υπήρχαν πολλά πράγματα. Τελικώς σώθηκα, διότι έριξα μια κλωτσιά, γιατί έγινε με σιδηρόλος τους. Δηλαδή το μήνυμα ήταν, δεν ήταν. Το μήνυμα πρέπει να περάσει σε μένα, ήταν πάρα πολύ βαρύ. Υπήρχε χτύπημα στο κεφάλι, αλλά το πτώσωσα γιατί κρατούσα το φάκελο
και με το χέρι μου έβαλα αντίσταση και ήρθε πολύ λίγο το σιδηρόστος. Και με τον άλλο πήγα να με βαρέσει στα μούτρα, τον είχα ρίξει μια κλωτσιά, τον έστειλα πάνω σε κάτι τενεκέδες και ήρθα και έφαγα μια με το σιδηρόστο από τον τρίτο πάνω στο εδώ κάτω και βγάλα ένα δεύτερο γόνατο τότε. Και έτσι σώθηκα. Και δεν είχα κάτι περαιτέρω. Αλλά το μήνυμα ήταν δηλαδή, και γι' αυτό λέω και προηγουμένως, ότι ήταν μια αποστολή. Έτσι, και αυτή η αποστολή της αυτοκτονίας, δολοφονίας. Okay, σώθηκα και είναι πάρα πολύ... Θα πω κάτι. Όσοι το κάνουν αυτό, τιμωρούνται μόνο από έναν. Και αυτός είναι ο Θεός. Και πιστεύω ότι κάποιοι ήδη έχουν τιμωρηθεί και ίσως ο Θεός να τιμωρήσει κι άλλους ανάλογα με τις πράξεις που κάνουν. Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα πω κάτι πάνω σε αυτό. Εσείς το μήνυμα το καταλάβατε, δηλαδή σε κάποια φάση μετά γυρίσατε και είπατε γιατί κάθομαι και ασχολούμαι με όλα αυτά, ή είπατε δεν θα περάσει αυτονόμ, δεν πρέπει αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα και μας τρομοκρατούν να τους περάσει με την παραίτησή μου παράδειγμα, άμα εγώ αύριο πω σταματάω και φεύγω. Το μήνυμα είναι ένα και αυτό το λέω σε όλους. Δεν έχω κάνει κάτι λάθος, δεν είχα εμπλακεί πουθενά, δεν είμαι αυτός ο τύπος. Όσοι λάθος πληροφορηθήκαν μπορεί και να το καταλάβανε μετά, αλλά ήταν ήδη αργά και ένας άνθρωπος θα μπορούσε να έχει χαθεί ή θα είχε πάθει μια μόνιμη, ας πούμε, αναπηρία. Και αυτό που εγώ είπα στον εαυτό μου είναι το όχι. Εγώ συνεχίζω. Να. Και αυτό έκανα πάντα. Διότι όταν πιστεύεις ότι μπορείς, δεν σταματάει τίποτα. Ναι. Θα ξαναρχόσασταν ποτέ αύριο μεθαύριο, αν ήταν καλύτερες συνθήκες εδώ, να αναλάβετε πάλι έναν ρόλο σαν και αυτόν που είχατε τότε ή έναν διαφορετικό ρόλο? Όχι, το έχω πει αρκετές φορές ότι δεν υπάρχουν συνθήκες για έναν Έλληνα και για μένα, για να μπορείς. Όταν κάποιες συνθήκες μπορεί να. Δεν ξέρω, δεν ξέρεις ποτέ. Στα πόσα χρόνια παίρνετε ρουμάνικη υπηκότητα, είστε 9 τώρα. Που μπορούσα να πάρω ήδη άνετα. Μπορεί να έρθετε σαν Ρουμάνος. Ναι. Αυτό είναι μια καλή ιδέα. Δηλαδή, άμα αλλάξω το όνομά μου, μπορώ να αλλάξω άλλα πράγματα. Όμως, αλλά αυτά δεν αλλάσκουν. Είναι κάπως έτσι. Φωνάζει ο Λούπο, ο παλιός παίχτης. Όχι ο Ντάνε Λούπο. Ο Λουπέσκου, ο Ιωνούτσι Λουπέσκου, που παίζει παλιά στην Bayer Leverkusen και στην. Και όταν πήγαινα στην UEFA και ήταν στο coaching group, τότε με έλεγε Βασαρέσκο, ας πούμε, και κάναμε πλάκα. Και κάπως έτσι, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να πιστεύεις κάποια πράγματα εδώ γι' αυτά. Ο φίλος ο Μαρ Μάτζος εδώ στο Instagram ρωτάει, δεν ρωτάει, βασικά λέει, έχω δει 90 λεπτό Κίνα Κωνσταρίκα στα 9 μου χρόνια, μόνο και μόνο επειδή σφύραγε Έλληνες διαιτητής. Καλώς ήρθατε, ναι, ωραία. Ο φίλος ο Νικηφόρος λέει για μια ωραία δήλωση του Παύλου Γκαρσία, τώρα πρόσφατα μάλιστα, ότι μετά από μάτς πρέπει να κάνουν δηλώσεις και οι διαιτητές για να εξηγούν. Τι να εξηγούν, εξαρτάται. Εγώ, ας πούμε, είμαι υπέρ ότι ένας διαιτητής μπορεί να κάνει δηλώσεις μόνο όταν υπάρχει ένας αγώνας ο οποίος έχει αναβληθεί, έχει διακοπεί οριστικά και ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει για ποιο λόγο έχει σταματήσει ο αγώνας ή τις συνθήκες γιατί αναβλήθηκε. Για οποιοδήποτε άλλο θεωρώ ότι υπάρχουν. Δεν υπάρχει νόημα ένας διαιτητής να κάνει δηλώσεις. Αυτό που έκανε ο Κλάτεμπεργκ, δικιά μου ερώτηση τώρα, αυτό που εξηγούσε την επόμενη μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, και έδινε τις ενδοεπικοινωνίες από το VAR, είστε υπέρ? Το είχα πει κιόλας ότι αυτό είναι λάθος. Α, δεν το. Από την άποψη ότι ήδη στην Ελλάδα ζούμε και όλοι θα υποστηρίξουν ότι το ακουστικό αυτό που ακούνε οτιδήποτε μπορεί να είναι το αληθές. Δεν βλέπω το λόγο να υπάρχει ανάλυση ή αυτή τη φάση με πραγματικά δεδομένα. Πρώτα απ' όλα γιατί ο χρόνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Άρα, αν βάλεις ένα κομμάτι ακουστικό, θα πρέπει να βάλεις όλη τη συζήτηση. Άρα, όλη η συζήτηση, όταν κάνεις ένα κλιπ, μιλάμε για να αναλύσεις μια φάση, μπορεί να πάρει και 2 και 3 και 4 και 8 λεπτά. Άρα, δεν μπορείς να βάζεις ένα κομμάτι ακουστικό σε μια περιγραφή. Τι είμαι υπέρ όμως. Ότι όπως το κάνω και εγώ, ότι σε φάσεις οι οποίες είναι πραγματικά αφισβητούμενες, έχουν διεχάσει τον κόσμο, θα πρέπει η Επιτροπή Διαιτησίας να δημιουργεί αυτό το κλιπ και να το βγάζει με τις οδηγίες της, με την απόφασή της, με την εκτίμησή της προς το κοινό. Ο φίλος εδώ ρωτάει τι γνώμη έχει για το ότι κάποιοι διαιτητές προσλαμβάνονται από ομάδες μετά τη λήξη της καριέρας τους. Λέει, είναι ηθικό αυτό? Ο καθένας έχει δικαίωμα να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό που κάνει. Ίσως να παίζει ένα ρόλο ο χρόνος ο οποίος θα αποφασίσει να το κάνει, αλλά εγώ δεν είμαι κατά. Όπου μπορείς να προσφέρεις και για αυτό που κάνεις και δεν μπορείς να συνεχίσεις την ενεργό δράση,
Γιατί να μην ασχοληθείς, να μην είσαι τηλεκριτικός, να μην είσαι μέλος μιας ομάδας. Είναι, για μένα είναι αποδεκτό. Ο ένας φίλος ρωτάει ποιος είναι ο χειρότερος βοηθός που είχε. Μπορεί να είναι και ένας ξένος που δεν θα μας δει ποτέ. Χειρότερος βοηθός. Πού να το θυμίσω τώρα. Εγώ ήξερα ότι όλοι οι βοηθοί όταν παίζαμε μαζί μου γινόντουσαν ένα με μένα. Δηλαδή προσπαθούσα να τους πω ότι θα έχω άλλους δύο σαν εμένα δίπλα μου. Και θεωρώ ότι ήμασταν μια ομάδα με οποιονδήποτε βοηθό και αν έπαιζα. Ναι. Εντάξει, να το πάμε αλλιώς. Ποιος ήταν ο αγαπημένος, ποιος θέλατε. Εγώ αυτή τη στιγμή σας πω το εξής. Ναι. Είχα μια τριπλέτα και ειδικά τους δύο, δηλαδή με τον Μποζατζίδη και τον Σαραϊδάρη, που βγάζαμε εις πέρας οποιοδήποτε παιχνίδι σαν βοηθούς. Και είχα μετά και το γενναίο ως τρίτη επιλογή, που υπάρχει και στο βιβλίο μου και φωτογραφία, υπάρχει και περιγραφή. Ήμασταν τέσσερα άτομα και δεν ήξερες ποιος είναι ο διαιτητής και ποιος είναι ο βοηθός. Ήμασταν μια ομάδα. Γιατί με μια ομάδα μαζί παίρναμε τις αποφάσεις. Ο Τσίκινης μας είχε δώσει μια συνέντευξη ο Ηρακλής και μας είχε πει ότι καμιά φορά μπορεί να μην δεις μια φάση, αλλά να καταλάβεις το βλέμμα του ποδοσφαιριστή ότι είναι. Την γλώσσα του σώματος. Την γλώσσα του σώματος, παιδί μου, ότι το έχει κάνει. Υπάρχει αυτό. Ναι, βέβαια. Βέβαια υπάρχει. Υπήρχαν περιπτώσεις που εγώ με ρωτήσεις ή με το βλέμμα μου. Κατάλαβα τελικά ποιος είναι για κάρτα και ποιος όχι. Δύο μύθοι που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Δεν βγάζουμε κάρτα στα πρώτα λεπτά. Και το ότι είναι αστέρας, πιο δύσκολα θα τον τιμωρήσει. Δηλαδή Κριστιάνο Ρονάλντο, ξέρω εγώ, Μπέκαμ. Υπάρχουν αυτά. Τα σκέφτονται γιατί. Αν υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που τα πιστεύουν. Για μένα δεν υπάρχει μύθος. Δεν υπάρχει τέτοια οδηγία, να το πω έτσι. Δεν είναι σωστή συμβουλή αυτή. Βγάλε κάρτα στην αρχή, μη βγάζει, ή αν δεν βγάλει κάρτα, είσαι καλύτερο διαιτητή. Όλα αυτά είναι για μένα τίποτα. Για μένα είναι το εξής. Ό,τι είναι να βγει ως κίτρινη πρέπει να βγει και ό,τι είναι να βγει ως κόκκινη πρέπει να βγει σε οποιονδήποτε και αν είναι. Και σε οποιοδήποτε λεπτό. Και σε οποιοδήποτε λεπτό. Δηλαδή ένα μαρκάρισμα στην αρχή του αγώνα, στο 1,5 λεπτό ας πούμε, δεν θα πεις εντάξει αρχή είναι ακόμα άστο. Όχι, άμα είναι κίτρινη κάρτα είναι κίτρινη, τέλος. Αυτός πρέπει να το σκεφτεί είναι ο ποδοσφαιριστής, ο διαιτητής. Διότι είναι πάρα πολύ απλό. Ο διαιτητής λέει όχι και γίνεται στο επόμενο δευτερόλεπτο από κάποιον άλλον της άλλης ομάδας. Θα πρέπει να πεις όχι σε εκείνον. Σωστά. Άρα το χάσει το παιχνίδι. Μίας και μία. Ο Δημήτρης ρωτάει η χειρότερη έδρα για σφύριγμα. Πού ζήσατε έτσι ένα καμίνι. Καλά, δεν είναι και το χειρότερο. Για μένα είναι καλύτερη. Ναι. Δηλαδή πρέπει να είσαι και λίγο, ξέρεις, ναι, ναι. Σαν διαιτητής. Δηλαδή όπου εκεί υπάρχει φωτιά είναι και. Τι να πω. Αν πούμε για ελληνικά πρωταθλήματα, θυμάμαι κάτι προοδευτικές ή λίγο στον Ιωνικό. Όχι τόσο πολύ, αλλά. Τα γήπεδα αυτά τα οποία ξέρεις είναι καθαρά ποδοσφαιρικά. Κλουβιά. Τα κλουβιά, ας πούμε, τα γήπεδα. Στρούγγιας. Κορυδαλός, δικαίωμα. Αλλά υπήρχαν και γήπεδα τα οποία είναι τεράστια και ποδοσφαιρικά γήπεδα στο εξωτερικό. Και μετά κάτω. Αλλά εγώ το αγαπούσα κάθε γήπεδο που έπαιρνα. Το ευχαριστιόμουν. Το ήσυχο γήπεδο ήταν αυτό που είχα πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Σε παίρνει ρύπνο εκεί, χωρίς φωνές. Εγώ θέλω ένταση. Θέλω να το ζω. Το 2016 ένας φίλος ρωτάει εδώ ότι. Οι τρεις ΠΑΕ που είχαν την συμμαχία τότε, ας πούμε, έτσι, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ήταν πολύ εναντίον σας, γιατί επαναφέρατε, λέει, κάποια από τα πουλέν του συστήματος. Δηλαδή, Παπά, Βοσκάκη, Μίτσιο, Λαμπρόπουλο, Αρτόπουλο. Ισχύουν αυτό, ισχύει αυτό, και αν το κάνατε όντως. Όχι, δεν ισχύει, γιατί ξέρει πολύ καλά ο κόσμος ότι δεν είχε καμία θέση τότε. Όταν βοήθησα να γίνει αυτό το σύστημα με την επιτήρηση να υπάρχει ένας τρίτος, εγώ έπρεπε να επέμβω μόνο όταν δύο διαφωνούσαν. Δηλαδή, αυτός που είχε προτείνει Λίγκα και αυτός που είχε προτείνει ΕΠΟ. Ήρθα εγώ ως επιτηρητής για τέσσερις αγωνιστικές. Και αυτό έγινε με την προτροπή της UEFA τότε που είχε και το Κογκρέσο. Λοιπόν, τότε λοιπόν δέχτηκα να το κάνω αυτό για να βοηθήσω τη διαδικασία. Σε τέσσερις αγωνιστικές συμφωνήσαμε όλοι σε όλα. Εντάξει. Για να μπορείς να διαφωνήσεις, λοιπόν, είναι πολύ απλά. Εγώ, αν κάποιος από τους δύο έλεγε, Φερρυππίν, έλεγε τότε ο Γκρούτσης, Α, ο Σαρεδάρης, Β, εγώ δεν μπορούσα να διαλέξω το Γ. Έπρεπε να διαλέξω το Α ή το Β. Αν το Α είναι τιμωρημένο, δεν μπορεί να παίξει και πρέπει να πω το Β. Γιατί αν το Α έχει κάνει μια λάθος απόδοση στην προηγούμενη αγωνιστική και έχει πάρει ένα 7,9 που λέμε, δεν μπορώ εγώ να δεχθώ την πρόταση για τον Α. Και έτσι λοιπόν έπρεπε να συμφωνήσω για τον Α ή το Β και όσες φορές πήρα απόφαση, όχι στο όνομα, αλλά στο όνομα που θα προτείνανε δύο. Και στο ποιος μπορούσε να παίξει λόγω της απόδοσης που είχε στο προηγούμενο παιχνίδι. Μία διαφωνία υπήρχε τότε σε ένα τέταρτο διαιτητή.
Δεν υπήρχε άλλη. Αυτή ήταν ένα αποτέλεσμα να δημιουργηθούμε και να δημιουργήσουν κάποια ένταση. Όταν εγώ τελείωσα όλη αυτή τη διαδικασία, είπα ότι μέχρι πότε τότε θα βοηθήσω την Ελλάδα, γιατί ήμουν στο εξωτερικό. Έφυγα, όμορφα και ωραία, σταμάτησα, γιατί αυτή ήταν η διαδικασία που είχα. Και είπα τότε ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας. Και τότε κατηγορήθηκα γιατί έφυγα μόνος μου και δεν με διώξαν άλλοι. Στο 2003, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι δική μου ερώτηση, ζητήσατε όντως εξαίρεση για τα ματς του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός επίσης, έγινε αυτό? Όχι, δεν ζήτησα εγώ ποτέ εξαίρεση. Έχει γραφτεί αυτό πάντως, κατά κόρονο. Δηλαδή σε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο εύκολα το βρίσκεις. Ότι ζητήσατε εσείς εξαίρεση. Δεν υπήρχε. Δεν ζήτησα εγώ εξαίρεση από το συγκεκριμένο. Το θέμα ήταν ότι υπήρχαν. Δεν το θυμάμαι και καλά τώρα τι ακριβώς έχει γίνει. Ένα πράγμα θυμάμαι, ότι μιλάμε για 3-4 τελευταίες αγωνιστικές ενός πρωταθλήματος που μία ομάδα δεν ήθελε, εντάξει, μία επιτροπή δεν ήταν διατεθειμένη να μωρήσει, οπότε δεν μου πέφτει κανένας λόγος να πω κάτι εγώ, αντίθετο. Θα ήθελα να μου πείτε το πιο γκρινιάρι ποδοσφαιριστή που έχετε διαιτεύσει, είτε είναι Έλληνας είτε είναι ξένος. Με την έννοια όμως ότι πάντα διαμαρτυρόταν, πάντα δεν δεχόταν την απόφαση. Κοίταξε, γκρίνιας ήταν ο Καραγκούνης, αλλά αγλικός γκρίνιας. Ναι, δηλαδή, ναι, με το καλό. Ναι, δηλαδή γκρίνιαζε για το σημείο του φάουλ, για, ξέρεις, εσύ κύριο, είναι φάουλ αυτό. Ναι, χωρίς βρισκές. Παραπονιάρες. Παραπονιάρες, ναι, ναι. Δεν ήταν δηλαδή, ξέρεις, ο αυτός να σε πάει κόντρα ή οτιδήποτε να σε βρίσει, πιθανόν να σε μειώσει, να το πω έτσι. Σαν γκρίνια, να το πω έτσι. Και ένας μεγάλος από το εξωτερικό, έτσι. Πολύ που να μιλούσε πολύ. Καλά, αυτό που ήταν μεγάλη γκρίνια ήταν ο Ρούνι. Αλλά Ρούνι, ναι. Το Ρούνι τον είχα, δηλαδή έφτασε μία-δύο, εντάξει φτάνει, μετά ούτε τον κοιτούσα, δηλαδή, δεν υπήρχε. Και το αντίθετο, ένα καλό παιδί Έλληνας, δηλαδή που ούτε δεν μαρτυρόταν ποτέ, πάντα δεχόταν την απόφαση, δεν ασχολιόταν με τον διαιτητή. Επειδή ο Κατσουράνης που είναι συνεργάτη μας, ας πούμε. Ναι. Τον δεν είχα πρόβλημα ποτέ. Ναι. Δεν είχα πρόβλημα με τον Κατσουράνη. Ο Κατσουράνης ήταν πολύ σύντομος σε αυτό που θέλει να πει. Δηλαδή, όταν ας πούμε ήθελε να μου πει ας πούμε κάτι, ρε κύριο, αυτό δεν είναι φάουλ. Ναι. Όχι, δεν είναι. Εντάξει. Α, σε σας έμενε στον τάξη. Ναι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν έχει κάτι. Καλά, δεν μας λύσει, μας κάνουν. Τίποτα. Εσάς έμενε στον τάξη, εμάς πάει εντάξει, άσχετο. Ναι, κατάλαβες, ήταν αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Τι να πω, τώρα ψάχνω να βρω, γιατί υπήρχαν καλά παιδιά. Δηλαδή τώρα μου έρχεται τώρα ξαφνικά που το θυμάμαι, το Παγώνης ο Βακαλόπουλος. Έτσι το θυμάμαι σαν ένα τέτοιο. Ο Στέλιος, ο Μανολάς, εντάξει. Ο Μανολάς δεν ήταν έτσι. Καλός. Καλός, δεν μας ναι, συνεργάσιμος. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ήταν αυστηρός. Ναι. Αλλά ήταν αυστηρός, ευγενικά αυστηρός, να το πω έτσι. Ο Ζαγοράκης. Ο Ζαγόρ, έτσι με τον Θόδωρο, που παίξαν κάποια παιχνίδια. Κύρωξε εγώ αυτά και τα λοιπά. Όπα, εντάξει. Δηλαδή ήταν. Ήμασταν σε αυτό, είχαμε ένα κωδικό. Προπονητής έτσι που φώναζε πολύ και διαμαρτυρόταν. Ξέρεις τι, δεν ξέρω τώρα. Ίσως να έχω πολλά χρόνια που να έχω ασχοληθώ με το τι είχε γίνει τότε. Ναι. Αλλά όπως αν με έχετε καταλάβει, δεν έδινα σημασία. Ναι. Δηλαδή δεν θυμάμαι, γιατί δεν με ενδιέφερε τι θα με πει κάποιος. Με ενδιέφερε ότι άμα μου πει τι απόφαση θα πάρω. Εντάξει. Είχα ας πούμε τον Πάπη Ντεντενέ, έτσι, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος γλυκός, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Και θυμάμαι σε κάποια φάση που είπε: Ερε κύριο, δεν το περίμενα από σένα. Αλλά αυτά είναι. Πώς να σου πω, πάνω είναι. Στη δουλειά. Πάνω στη δουλειά, ζει ο καθένας αυτό που κάνει. Αυτό δεν λέει παλιός. Αλλά υπήρχε πάντα ένας κωδικός ευγενίας. Υπάρχει συμφωνία κυρίων, να το πω. Οπότε γι' αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά. Θεωρούσα όλους εντάξει. Αυτό που θα μου έκανε, άμα θα κάνω ας πούμε κάτι λάθος και το θυμηθώ, μπορώ να θεωρηθώ. Όταν έχω άδικο, το θυμάμαι. Αν κάποιος είχε. Δηλαδή όλα ήταν εντάξει, δεν μπορώ να το. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να περάσει ωραία. Πριν φύγετε, όπως είδατε τον Τζόρτζεβιτ και κάποιες άλλες συνεντεύξεις, θα θέλαμε να μας προτείνετε έναν που θα θέλετε να δείτε έτσι, μια συνέντευξη που δεν έχουμε κάνει. Επειδή μιλήσαμε για κάποια πράγματα, Φερρυππίν, σε αυτούς τους δύο ανθρώπους που είχα πει να μιλήσουν για την Θεσσαλονίκη στο βιβλίο μου, ήταν ο Άγγελος Χαριστέας και ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Από ό,τι ξέρω, τον Άγγελο Χαριστέα τον έχει καλέσει. Νομίζω για τον Θεοδωρή είναι μια καλή περίπτωση για να έρθει. Ήταν αρχηγός της εθνικής ομάδος. Έτσι. Ήταν αρχηγός του ΠΑΟΚ, έχει μια φυσιογνωμία στο εξωτερικό γνωστή. Είναι ένας από αυτούς που μπορείτε να καλέσετε.
Αυτό που έχω καταλάβει ότι δεν ξέρω, δεν κατάλαβα ότι περάσαν 3 ώρες. Καλό είναι. Έχω καταλάβει ότι περάσαν 3,5 τώρα. Βάλτε και ένα 10 λεπτό που έχουμε ακόμα. Επίσης, φταίτε γιατί φταίω κι εγώ. Γιατί όλοι με ψάχνουν. Έκλεισα και εγώ τα κινητά μου. Ενώ μου υποσχεθήκατε 1,5 ώρα, κάθισα 2,5 φορές πάνω. Εγώ το είμαστε. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι να είστε πάντα ευχάριστοι, να είστε πάντα μέσα στο πνεύμα αυτό που θέλει ο αθλητισμός. Διότι αυτό που κάνετε είναι επαγγελματικό, αλλά δεν έχετε να κάνετε με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έχετε να κάνετε με την ιδέα ποδόσφαιρο. Και θα πρέπει ό,τι καλό είναι να το προωθούμε, να το διαδίδουμε, για να φέρουμε περισσότερο κόσμο στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, και να αλλάξουμε κάποτε τα πράγματα να είναι προς το καλύτερο. Και θεωρώ η δική σας η ευγενική έτσι, παρέα και όλα αυτά που περάσαμε τώρα μαζί συμβάλλει σε αυτό και συνεχίστε να το κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.